Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 19 του Φλεβάρη, παραμονή Τσικνοπέμπτης. Και μου λέει ο Μινωνάκης, κύριε Καψαμπέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον κύριο Μινωνάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μου λέει ο Μινωνάκης, τι βάζεις, μου λέει, τέτοιο ερώτημα απόψε. Προβοκατόρικο ερώτημα. Προβοκατόρικο είναι. Το θεώρησα, το θεώρησα. Προβοκατόρικο είναι. Για, κύριε Ανδρέα, είναι προβοκατόρικο. Αν η κυβέρνηση μοιράσει το πλεόνασμα στους πολίτες, θα την ψηφίσετε? Νομίζω ότι είναι, προβοκατόρικο. Ο Μιλωνάκης θα ψηφίσει, ναι, είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι είναι προβοκατόρικο, διότι Αντώνη, αναγκάζει τον κόσμο. Αναγκάζει κιόλα. Αναγκάζει τον κόσμο να μην σκεφτεί σοβαρά. Να πει, α, θα μας δώσει πάλι, α, μπράβο, μπράβο, γιατί θα πάρουμε. Όλοι φασαρία, έχουμε, μια, έχουμε μια τύχη να πάρουμε, Αντώνη, πάλι. Γι' αυτό δεν γίνεται φασαρία, για τα λεφτά που μας πήρανε. Δεν γίνεται. Η φασαρία γίνεται για το τσάχισμα που μας έκαναν. Χωρίς, Αντρέα, το θέμα. Άρα, άμα επιστραφεί, άμα επιστραφεί, Αντρέα, το χρήμα που μας πήραν εκτιμώ, πίσω. Δεν είναι, ξέρεις, μας παρέδωσαν, μας παρέδωσαν αμαχητή. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού λαού. Τσάκισαν ένα ολόκληρο λαό από τον εγκληματία τον Παπανδρέου. Αλλά δεν τα πάρεις πίσω εσύ, άμα τα δώσουμε. Δεν είναι θέμα αυτό, αυτό είναι το θέμα. Ποιο πλεόνασμα θα σου δώσει, ρε Αντρέα? Λέω, γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Λέει αν, ο κύριο Σάκη. Μα δεν υπάρχει πλεόνασμα, το ξέρουμε το πλεόνασμα. Στην ερώτηση που κυβάλλει, λέει αν. Ωραία, και λέει. Είναι κεντρική δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού. Όχι όλο το πλεόνασμα, ένα μέρο του πλεόνασματο. Ναι, κύριε Αντώνη. Όσο είναι αυτό. Ναι, κύριε Αντώνη. Όσο είναι αυτό. Είναι κεντρική δέσμευση. Είναι, γιατί δεν ήταν κεντρικές δεσμεύσεις, λοιπόν, τα Ζάπια και η Παρθενώνα. Άρα, αν γίνει. Μακάρι να γίνει. Κάτσε να σου το πω. Προπαγανδιστής του Σαμαρά έχει γίνει. Αν γίνει, το δίλημα θα τεθεί ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν, γιατί είναι προβοκατόρικο το ερώτημα? Αν η κυβέρνηση μοιράσει το πλεόνασμα στους πολίτες. Εμείς από εδώ πάντως δεν έχουμε κοροϊδέψει ποτέ τον κόσμο. Ούτε πλεόνασμα θα μοιράσει η κυβέρνηση. Πού το ξέρεις? Θα το δεις εδώ, δεν τα ξέρω. Έτσι μου λέγανε και πριν από 3 χρόνια, πού το ξέρεις θα καταστραφούμε? Μα που φαινότανε. Μου λέει ο Ανδρέας εδώ πέρα, μα είναι δυνατόν να καταφέρεις έτσι εναντίον της κυβέρνησης τότε του Γιώργου Παπανδρέου, του τρομερού αυτού παιδιού? Άμα βρεις τέτοιο πράγμα, να το έχω πει. Πάμε εγώ. Και στην. Εδώ κατσακωνόμαστε, Ανδρέα μου. Εσύ, το κατάλαβες, δεν ανακάλυψες? Όχι, Αντώνη μου. Εσύ κατάλαβες με καθυστέρηση ότι η ζωή στη χώρα ξεκίνησε το 9. Μέχρι το 9 δεν καταλάβαινες τίποτα. Πάμε και στην Βιάννα. Τα φταίνε όλα. Πάμε και στην Βιάννα, την κυρία Ζαρακέλη. Απολαμβάνω του διεξιβισμού σα. Καλησπέρα σε όλου. Δεν είναι προβοκατόρικο. Όχι, όχι. Είναι άλλωστε το ζητούμενο, εγώ θεωρώ. Έχει τεθεί, αν θέλετε, γενικότερα, το πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να επιστρέψουν πίσω ψηφοφόροι, οι οποίοι διαμαρτυρόμενοι για όλες τις περικοπές. Να πάμε στην ουρά, να πάρουν το Χατζηλίκι. Τι λέει, τι νοείς? Στην ουρά, να πάρουν το Χατζηλίκι. Εδώ θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα τον Καψαμπέλη, που σου είπε ότι άμα τα γυρίσουμε, τα πάρεις. Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί, μα το ζητούμενο, αυτό το οποίο συζητούσαμε και λέγαμε, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση. Σωστά. Πάλι τώρα, δηλαδή λοιπόν, κοροϊδεύουν τον κόσμο και πάλι μπαίνουμε σαν το λούκι. Ορίστε τώρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται είναι το εξής. Ένας από τους στόχους της κυβέρνησης με την επιστροφή του πρωτογενούς πλεονάσματος θα γίνει πραγματικότητα. Το ζητούμενο βέβαια είναι να περιμένουμε το τι θα πει και η Eurostat για το θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος τον Απρίλιο. Αν και το κανονικό ερώτημα με βάση τις αποκαλύψεις των ημερών θα ήταν αν η κυβέρνηση μοιράσει ΜΚΟ. Θα την ψηφίσετε? Καλησπέριζω τον κύριο Παγιωτάκη. Και ένα άλλο συμπληρωματικό ερώτημα που περίμενα να το πει ο Αντώνης αλλά δεν το είπε, είναι ότι μήπως θα δώσει μέχρι τις εκλογές και τα πάρει μετά τις εκλογές. Αυτό το ερώτημα, Ανδρέα, αν το έθετε. Σωστό. Το έθετε, τώρα εσύ είσαι προβοκάτορας όμως. Τώρα κατηγορείς τον Ανδρέα, αλλά δικό σου είναι. Καλησπέριζω τον κόσμο. Όχι, την προβοκάτια είναι δική σου τώρα. Τον πολύ κύριο, ωραίο. Τον κύριο Γιάννη Παγκοτάκη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Παγκοτάκη, και ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Τον κύριο Νίκο Κιουτσούκη, πρόεδρο τη ΔΑΚΕ ιδιωτικού τομέα στη Γεσσαλία. Τι ΔΑΚΕ, ακόμα Νέα Δημοκρατία. Ακόμα Νέα Δημοκρατία. Δεν είπα πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο ΔΑΚΕ, άλλο Νέα Δημοκρατία. Έχει διαγραφεί ο κύριο Κιουτσούκη. Δεν έχει σχέση ΔΑΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Με την αρχηγία τη Νέα Δημοκρατία θα το πούμε. Δεν παραμυθάτσιδε. Θα φύγετε, θα τη μουτζώσετε τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τέτοιο σήμερα που σα διαγράψει, ναι ή όχι? Την Νέα Δημοκρατία είναι εμείς. Δεν σε διαγράψε, ναι ή όχι? Και λοιπόν, γιατί σημαίνει αυτό? Και γιατί παρακαλώ? Παραμένει πρόεδρος. Εγώ παρακαλώ. Παραμένει πρόεδρος. Τα παρακαλάει. Ό,τι είναι οι εκλογές, κύριε Κουτσιούκη. Συνήθως μου χρωστάνε και δεν τους χρωστάω. Και οι πολίτες που ψηφίζουν, τους πολίτες χρωστάνε τα κόμματα και όχι τα κόμματα. Και όχι οι πολίτες τα κόμματα. Και να πω και για το πλεόνασμα που λέτε. Είναι βέβαιο ότι ο κόσμος θα τρέξει να πάρει το πλεόνασμα, αλλά εκτιμώ ότι δεν έχει μνήμη ψαριού και οπότε δεν ξέρω αν θα ψηφίσει. Το πλεόνασμα θα το πάρει.
Αλλά αν θα ψηφίσει, δεν ξέρω. Και την κυρία Ειρήνη Μαρούπα. Το δεν ξέρω, είναι. Ναι, γιατί όταν σου παίρνουν ένα τενεκέ λάδι και σου δίνουν μία ελιά πίσω. Ναι. Είναι σαν μερικού, αλλά θα τα βγάλω κάποια στιγμή. Θα τα βγάλω και από εδώ. Τα ανοίξετε όλα. Είναι σαν μερικού. Περίμενε δευτερόλεπτα. Όχι, όχι. Είναι σαν μερικού που ψηφίζαν τα μνημόνια και μετά δεν ψηφίζω. Έλα ρε μαν, εδώ στο live, καλά μιλάμε, γίνεται πανικός. Τι νέκρα ακούς ρε πάνω, εδώ έχει τον κόσμο της αρκούδας ρε. Σ' αφήνω, με ζητάει το κοινό μου, τα μελέ. Τώρα θα ακούγεσαι τόσο καθαρά που κανείς δεν θα πιστεύει που βρίσκεσαι. HD Voice αποκλειστικά από την Κοσμοτέ. Τώρα η Κοσμοτέ φέρνει την τεχνολογία HD Voice για να απολαμβάνεις εντυπωσιακά καθαρό και κρυστάλλινο ήχο στις κλήσεις από το κινητό σου. Ήθελες τον απόλυτο ήχο στην επικοινωνία σου. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Στη Eurobank δημιουργούμε εδώ και χρόνια σύγχρονους λογαριασμούς για τις καθημερινές συναλλαγές σας, την αποταμίευση ή την τοποθέτηση των χρημάτων σας. Από σήμερα, όλες οι δυνατότητες είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε και να δημιουργήσετε εσείς αυτό που σας ταιριάζει. Ο δικός σας καταθετικός λογαριασμός είναι γεγονός. Συζητήστε μαζί μας και δημιουργήστε έναν καταθετικό λογαριασμό όπως εσείς το θέλετε για τις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Ο δικός μου λογαριασμός από τη Eurobank. Μια νέα λογική στις καταθέσεις γεννιέται. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Κουράστηκα τόσε ώρε! 1579 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα. Citroën σε 4 diesel με 13.900 ευρώ. Για diesel μόνο στη Citroën. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Μόνο για Τετάρτη και Πέμπτη ελάτε για αρνάκι γάλακτος ελληνικό με ταυτότητα 5,75 το κιλό. Ξυλοκάρβουνα συσκευασία 5 κιλά 3,99. Κρασί το κούτσουρο 1 λίτρο 2 ευρώ. Χοιρινές μπριζόλες εισαγωγής 3,69 το κιλό. Και ελληνικές 4,30 το κιλό. Βερόπουλος. Η κυροκομική μας παράδοση βασίζεται στο ελληνικό εγωπρόβειο γάλα. Αυτό το γάλα δίνει στα τυριά Λεβέτη την παραδοσιακή τους ταυτότητα και γεύση. Έτσι φτιάχνουμε εμείς το κασέρι Λεβέτη. Από 100% ελληνικό εγωπρόβειο γάλα. Τέτοιο τυρί αξίζει να τρώνε τα παιδιά μας το τόστ. Λεβέτη επιλέγει αυθεντικές γεύσεις. Η Global LED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. Global LED. Όλα στο φως. Εσείς προτείνετε χώρο. Εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. 25 χρόνια οι παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις συναντιούνται εδώ. Κλίμα Therm Energy. Αντλίες θερμότητας, ανανεώσιμες πηγές, ηλιακή ενέργεια, εξαερισμός, βιομηχανική ψήξη, φυσικό αέριο, ίδρυυση. Η διεθνής έκθεση για επαγγελματίες και ιδιώτες που ξέρουν τι ψάχνουν. 6 με 9 Μαρτίου. Μετροπόλιταν Expo, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κλίμα Therm Energy. Η απόλυτη ενεργειακή καινοτομία. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας, Νεϊμάρης. GPS θαλάσσης, για βουνό, εκδρομές, για σκύλους. Ασύρματη επικοινωνία για τον ερασιτέχνη και τον επαγγελματία. Action κάμερες για σπορ και εκδρομές. Νεϊμάρης. Το πιο εξειδικευμένο κατάστημα στις τηλεπικοινωνίες. E-shop www.neymaris.com. Για πετρέλαιο θέρμανσης, Thermoil στο πενταψήφιο 18136. Πετρέλαιο σε τιμή χοντρικής και παράδοση στο χώρο σας με ραντεβού. Thermoil. 7 ημέρες την εβδομάδα κοντά σας. Thermoil. 18136. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Mineta. Η εποχική γρίπη είναι εδώ.
προφυλάσσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Αποφεύγουμε την άμεση επαφή με ασθενείς. Πλένουμε τα χέρια μας συχνά. Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με χαρτομάντιλο. Εάν είμαστε άρρωστοι, παραμένουμε στο σπίτι και περιορίζουμε τις επαφές μας. Συμβουλευόμαστε το γιατρό μας. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Υπουργείο Υγείας. Κοκκίνα σκουφίτσα! Οχ, άνθρωποι! Με βλέπετε? Πώς με βλέπετε? Έχουμε Nova Triple Play και μπορούμε να δούμε όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Με το Nova Triple Play μπορείς να δεις όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι μόνο με 29,90 για πάντα. Γρήγορο ίντερνετ, τηλέφωνο για να μιλάς με τις ώρες και τηλεόραση που μαγεύει όλη την οικογένεια. Nova Triple Play μόνο με 29,90 για πάντα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και μόνο για λίγες μέρες δώρο και από κωδικοποιητής και το δορυφορικό πιάτο και η εγκατάσταση. Άντε, βιαστείτε! Από σήμερα, κομμένη θέρμανση! Και το καλοριφέρ θα ανάβει μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντα στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Λευτεριά. Μητέρα, πατέρα, 11. 8. 8. 8. Για εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, γιατρούς. 11, 8, 8, 8. Η Εθνική Τράπεζα, όπως πάντα, κάνει και πάλι το πρώτο βήμα. Στηρίζει ακόμα μια φορά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Έτσι κάνει δύο φορές πιο δυνατές τις επιχειρήσεις που έχουν όραμα και προοπτική. Γι' αυτό διαθέτει 3 δις για την ανάπτυξή τους. Για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία, Εθνική Τράπεζα. Προχωράμε μπροστά. Επιστρέφουμε και να δούμε μία ακόμη φορά το ερώτημα που σύγχυσε το Μιλωνάκι απόψε. Αν η κυβέρνηση μοιράσει το πλεόνασμα στους πολίτες, θα την ψηφίσετε? Στην ουρά θα κάνει. Η επικοινωνία είναι αυτή. Και στο τέλος του δελτίου, όπως κάθε βράδυ, θα έχουμε και τα αποτελέσματα της ψηφοφόρησης. Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας και στις ΜΚΟ και στα σκάνδαλα και στους συμμετέχοντες και στις παρέες κτλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Πάμε να δούμε εικόνες που μεταδίδονται και κάνει τον γύρο του κόσμου, Ανδρέα Καψαμπέλη, με τον εμφύλιο να είναι πρώτων θυρών, με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται την τελευταία στιγμή, μπας και αποκλιμακωθεί η ένταση, με τουλάχιστον 25 νεκρούς, με χιλιάδες τραυματίες και μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά εκρηκτική και επικίνδυνη. Και κρίσιμη για τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί στην Ουκρανία τώρα έχει μεταφερθεί η σύγκρουση για το μέλλον και τις σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζεται στην Ουκρανία έχει άμεση σχέση με όλο τον ευρωπαϊκό χάρτη, με το ποιες τάσεις θα δυναμώσουν, αν ο Πούτιν θα κρατήσει ρόλο στα ζητήματα της Ευρώπης, δηλαδή αν θα αποκτήσει ρόλο στα ζητήματα της Ευρώπης ή όχι. Εκεί λοιπόν παίζεται ένα πολύ σκληρό παιχνίδι για το μέλλον των ευρωπαϊκών και ευρύτερων συσχετισμών το επόμενο διάστημα. Με θύματα, χώρους πολίτες. Προφανώς. Όπως πάντοτε έτσι. Όπως πάντοτε. Τα ζήσαμε πριν από μερικό καιρό σε άλλη πτυχή, αλλά συνάρτηση όλου του γεωπολιτικού παιχνιδιού και αυτού στη Συρία, στη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Η Ουκρανία για τη Ρωσία είναι ότι η Συρία για την Ρωσία. Δεν την αφήνει ο Πούτιν την Ουκρανία. Έχει τα πυρηνικά. Έχει πάλι ποτέ σε Σοβιετική Ένωση. Εκεί έχουν μαζευτεί.
έχει το στόλο και βέβαια έχει το υπέδαφος και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και κυρίως η μάχη είναι για να αποτραπεί η προσπάθεια του Πούτιν να ξαναστήσει με ακριβώς, νέα μορφή τη παλιά Σοβιετική Ένωση. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή γιατί είναι υπερδύναμη. Ακριβώς. Η Ρωσία μόνη της, σαν Ρωσία, είναι κουτσί. Με την Ουκρανία γίνεται δύναμη, υπερδύναμη. Εκεί γίνεται, λοιπόν. Εκεί γίνεται λοιπόν το παιχνίδι. Οι Αμερικανοί έχουν μπει και έχουν βάλει το χεράκι τους, διότι έχουν στείλει αυτόν ο οποίος έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, τον μποξέρ εκείνον εκεί, το τέικβοντό, τι κάνει να βγει. Όχι, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Και οι Ευρωπαίοι μαζί με τους Γερμανούς. Διότι, βέβαια, διότι το θέλουν κοντά την Ουκρανία, αλλά το. Δεν θέλουν αυτό, να σηκώσει κεφάλι ο Πούτιν. Είναι από εδώ και πέρα, όπως είπε Σάκη, πιθανόν να γίνει ένας εμφύλιος. Ο στρατός. Ήδη έχουν πάρει εντολή 500 στρατιώτες, έχουν βγει από τα στρατόπεδα και έχουν αναπτυχθεί σε στόχους. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, διότι χρησιμοποιούνται πλέον και τα όπλα. Ή από την άλλη μεριά, οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν και αυτοί οπλισμό, το βλέπουμε, εκτός από τους Μολότοφ, έχουμε και όπλα με πραγματικά πυρά πλέον και από αυτούς. Οπότε το πρόβλημα είναι ποιος και πότε θα σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Αν σταματήσει. Να πούμε μόνο, Άκη, ότι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Πούτιν προκειμένου να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Βέβαια το θέμα είναι, στην Ευρώπη είναι για πρώτη φορά που τουλάχιστον γεωπολιτικά τίθονται αυτά τα θέματα και τα βλέπουμε έτσι δυστυχώς με νεκρούς και με τα πρόθυρα και με μια χώρα στα πρόθυρα εμφυλίου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Και πάμε στα δικά μας. Πάμε, κύριε Σαγκεδάκη, πάμε στις παρέες με τις ΜΚΟ. Πάμε στο πάρτι με το Φαγοπότη. Είχαμε και κρίση σήμερα εκεί. Θα το δούμε στη συνέχεια, Αντώνη. Πάμε στο πάρτι των κονδυλίων του Υπουργείου των Εξωτερικών που το ανακαλύπτουμε τώρα. Τώρα το ανακαλύπτουμε αυτό το πάρτι. Με τον Εκοτάρχη, εγώ σχολιάσω. Το νασκό του αιώλου για την δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που τα τελευταία χρόνια εξεπηδούν σαν μανιτάρια στη χώρα μας, άνοιξαν οι αποκαλύψεις του μεγάλου σκανδάλου με την μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης, η οποία κατά το χρονικό διάστημα 2000-2004 έλαβε χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών για ένα ανύπαρκτο έργο. Οι μαϊμού αποναρκοθετήσεις ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο κατά 9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, στο Υπουργείο Εξωτερικών είχε στηθεί χορός εκατομμυρίων. Από τους ελέγχους που διενήργησαν ορκωτήλογιστές, προέκυψε πως το Υπουργείο Εξωτερικών είχε χρηματοδοτήσει με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ μη κυβερνητικές οργανώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά που να δικαιολογούν τις εκταμιεύσεις. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές, σχεδόν όλες, δεν τηρούσαν βιβλία. Δεν τηρούσαν να είχαν υποβάλει δηλώσεις. Δεν τηρούσαν παραστατικά. Το κεντρικό πρόσωπο της αμαρτωλής μη κυβερνητικής οργάνωσης είναι ο δημοσιογράφος Κώστας Τζεβελέκος, ο οποίος κατάφερε επί 4 συναπτά έτη να λαμβάνει τεράστια κονδύλια από το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποναρκοθέτηση περιοχών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Λίβανο και το Ιράκ. Τα ποσά αυτά χορηγούνταν χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά, χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά χωρίς να ξέρουν κάτι οι κατά τόπους πρεσβείες. Ο προφυλακισμένος Κώστας Τζεβελέκος ζούσε τα τελευταία χρόνια μια κλειδάτη ζωή. Διέμενε σε υπερπολιτελείς βίλες, κυκλοφορούσε με πανάκριβα αυτοκίνητα και διέθετε προσωπική φρουρά. Στη βίλα του στη Ρόδο είχε καταστήσει πανάκριβα συστήματα φύλαξης, κάμερες και ειδικά ραντάρ εντοπισμού των επισκεπτών, καθώς και ειδικό κουβούκλιο με αλεξίσφαιρα τζάμια, ενώ διέθετε μεγάλο αριθμό όπλων και περιστρόφων. Ο ίδιος υποστήριζε πως είχε πολύ καλές σχέσεις με πρεσβείες και πολιτικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατά το χρονικό διάστημα 1983-1990 διετέλεσε και μοναχός. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε την είσοδο της μονοκατοικίας του περιβόητου κυρίου πλέον Τζεβελέκου, ο οποίος κύριος Τζεβελέκος εδώ σύμφωνα με τους γείτονες ήταν ένας άνθρωπος συμπαθής, όπως τον χαρακτηρίζουν, ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι γνώριζαν τη δράση του σχετικά με τα ναρκοπαίδια και με τις χρηματοδοτήσεις που είχε από το κράτος. Ωστόσο θεωρούταν ένας άνθρωπος έτσι, ο οποίος σήκωνε, ας το πούμε, την Ελλάδα, την ελληνική σημαία και στις χώρες του τρίτου κόσμου. Στις παρυφές της αμαρτωλής μη κυβερνητικής οργάνωσης ήταν, σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία, ο Άλεξ Ρόντος, πρώην στενοσυνεργάτης του Γιώργου Πανδρέου, καθώς την επίμαχη περίοδο ενέκρινε ως Γενικός Διευθυντής της τότε αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών την χρηματοδότηση του Διεθνούς Κέντρου Αποναρκοθέτησης. Ακόμη μια αμαρτωλή μη κυβερνητική οργάνωση είναι ο κύκλος της
Πάτμου, που έχει χρηματοδοτηθεί με 1.189.362 ευρώ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κατά την περίοδο 2000-2010 έλαβε συνολικά 9,5 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσουν, μεταξύ άλλων, κρουαζιέρες και συμπόσια στο Δούναβι, τον Αμαζόνιο και την Αρκτική. Όπως αποκάλυψε ο πρέσβης επιτιμής Νικόλαος Μάτσης στο Έψιλον και την εκπομπή του Γιώργου Τράγκα, μόνο ένας άνθρωπος, στενός φίλος της οικογένειας Παπανδρέου, διατηρούσε 50 μη κυβερνητικές οργανώσεις μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ αδελφοί γνωστής Ελληνίδας πολιτικού έλαβε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για να φτιάξει στην Αιθιοπία σχολείο με χωμάτινο δάπεδο 100 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα επιβεβαιωθεί τόσο η ύπαρξη του συγκεκριμένου έργου, όσο και το κόστος του. Την ίδια ώρα ξεφυτρώνουν τα μανιτάρια οι αποκαλύψεις για τις αμαρτωλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στη Θεσσαλονίκη διώκονται για κακουργηματική απάτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθελοντικής Οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδοσωτών, καθώς ζημίωσαν το δημόσιο κατά 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Πλακεδάκη, να ρωτήσω το εξής. Γιατί τα ανακαλύπτουμε τώρα όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή και με ποιου τις πλάτες, με ποιες παρεμβάσεις έμεναν κλεισμένα στο σιρτάρι, όπως έμενε και η λίστα Λαγκάρντ? Κύριε Παυλόπουλο, και το θέμα των ΜΚΟ αλλά και πολλά άλλα ζητήματα που απασχόλησαν και την πολιτική και οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, δυστυχώς κάτω από την πίεση του μνημονίου αλλά και την απέτηση πλέον του κόσμου περιπλήρους δαφάνειας, πλέον όλα αποκαλύπτονται. Η άποψή μου είναι ότι όσον αφορά τις ΜΚΟ, ότι θα πρέπει να μπει εισαγγελέας σε κάθε μία ΜΚΟ ξεχωριστά. Δηλαδή, πολλές, κύριε Πλακατάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Ρακιντζής λέει 20.000, μικρές, μεγάλες. Νομίζω ότι ο κόσμος στην παρούσα περίοδο αυτό απαιτεί, διότι υπάρχουν και ΜΚΟ, μπορεί να είναι λίγες, αλλά κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε μαζί με τα χλωρά... Στο Υπουργείο που ήσασταν δεν είχατε ΜΚΟ. Όχι, δεν είχατε ΜΚΟ. Άρα, εγώ πιστεύω ότι επειδή λειτουργούσαν υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Όποιοι και αν είναι, κύριε Παυλόπουλε, όποιοι και αν είναι, όποιοι και αν είναι, όποιοι και αν είναι, όποιοι όποιο και αν είναι, όποιοι και αν είναι. Μα είπε αδερφή, πολιτικού, καταλάβαμε όλοι. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας αυτή η πολιτική, κυρία Μαρούπα. Νομίζω ο κόσμος... Άλλες ΜΚΟ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει το ερώτημα ο Ανδρέας. Άρα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις ΜΚΟ. Ναι. Επιτέλους να αποδώσουν λογαριασμούς. Ναι. Και εκεί που πραγματικά έχουν πάρει χρήματα. Σπίτι τους πρέπει να πάνε όσοι πολιτικοί εμπλέκονται. Σπίτι τους. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άμεσα ή έμεσα. Καταρχήν, εφόσον αποδειχτεί ότι έχουν κλέψει ή παρανομίζει, η δικαιοσύνη αναλαμβάνει ρόλο. Και φυσικά, να επιστραφούν τα χρήματα πίσω στο παιδί. Είναι κάτι σοβαρό. Είσαστε ένα σοβαρό και έντιμο άτομο. Και εγώ ρωτώ. Κάθε φορά που παίρνανε λεφτά κάποιος, όταν έρχομαι εγώ στον Υπουργό, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σας, να πάρω λεφτά, είμαι ΜΚΟ και παίρνω να πάρω 2 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά που παίρνω δεν πρέπει να φέρω αποδεικτικά στοιχεία μετά για που τα ξόδεψα? Προφανώς. Γιατί λοιπόν τόσα χρόνια, διότι αυτό το παιχνίδι είναι από το 2000, για να μην πω πιο πριν. Εσείς κάνατε από το 2004 μέχρι το 2009, ας μην πάρουμε την τελευταία περίοδο που έγινε... Αυτό όλο το πατυρδί και ο κόσμος λέτε και εσείς μόνος σας ότι. Και πιο πριν από το 2000. Και πιο πριν. Ρωτάω όμως τον κύριο Πλαϊτόκη, που το θεωρώ από τους πιο έντιμους και το γνωρίζω πολύ καλά, πόσο τον εκτιμώ. Πώς είναι δυνατόν ο Μιλωνάκης, ο επικεφαλής της ΜΚΟ, μια τυχαία ΜΚΟ, να έρθει να ταμιεύσει χρήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή οποιοδήποτε άλλο. Χωρίς παραστατικά. Χωρίς παραστατικά. Αφού είχε πλάτες, ρε Αντώνη. Και δεύτερον, Άκη μου, αυτά τα λεφτά δεν πέρναγανε συνεχεία από κανένα ελεκτικό συνέδριο. Δηλαδή, ο έλεγχος δεν υπήρχε. Και ρωτώ. Αφού είχαν πλάτες, Αντώνη. Ναι, αλλά τώρα λοιπόν που δεν έχουν πλάτες, κύριε Πλακιωτάκη, πρέπει. Ποιος ήταν υπουργός της περίοδου εκείνης, ποιος ήταν ο Γενικός Γραμματέας που υπέγραφε, ποιος ήταν αυτός ο εκταμιευτής, ποιος ήταν. Πιάς τους όλους, κύριε. Και χώστε στο διάλογο μέσα. Κύριε, και πάρτε και την περιουσία να έχει ότι πρέπει δεν να γίνει. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτό. Ενδελεχής και πλήρης έλεγχος σε όλες τις ΜΚΟ. Και εκεί που υπάρχει συγκεκριμένη κατάχρηση αδυναμία. Τόσα λεφτά φαγωθήκαν, τόσα δισεκατομμύρια κύριε. Γιατί κύριε Μιλωνάκη, κρίμα το Θεό δηλαδή. Τόσα χρόνια η χώρα μας έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα. Μα είναι δυνατόν. Όχι, αυτή δεν είναι ευκαιρία χαμένη. Και δυστυχώς. Αυτή δεν είναι ευκαιρία χαμένη. Αλλά τώρα, επειδή ο κόσμος που μας βλέπει. Αυτό είναι πιάτσικο.
Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ο κόσμος που μας βλέπει θέλει πρίγκη διδαφάνεια, γι' αυτό λέω και εγώ να μπει εισαγγελέα σε όλες τις δικαιώσεις. Τώρα φτάσαμε στο αμήν όμως, τελειώσαμε. Γι' αυτό ετοιμάζεται ο νόμος ο οποίος λέει αν θα φέρεις τα χρήματά σου χωρίς να στα ζητήσουν και τα έχεις καταχραστεί. Είναι ψηφισμένο. Όχι, για την ευνοϊκή μεταχείριση δεν είναι ψηφισμένο. Ευνοϊκή μεταχείριση δεν υπάρχει. Διαβάσαμε προχθές την. Όχι, έχει δίκιο. Διαβάσαμε προχθές. Μιλάτε παράλληλα, παρακαλώ. Στην εφημερίδα διαβάσαμε προχθές ότι θα ετοιμάζουν νόμο προκειμένου αυτοί που θα φέρουν. Φέρτα και θα έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Και από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης λέει 45.000 περίπου είναι αυτοί που μπήκαν στο δημόσιο. Με πλαστά πτυχία, αυτοί θα απολυθούν. Αλλά για να θα έχουν ο οποίος είχε τη ΜΚΟ. Ανδρέα, μόνο μισό λεπτό. Ο κύριος είπε ότι άμα τα βρείτε τα λεφτά, ο κύριος που είχε τη ΜΚΟ, ότι άμα τα βρείτε τα λεφτά, γράψτε μου. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα, τότε γιατί σήμερα, ακόμα και σήμερα, και το αποσιωπούμε αυτό, λειτουργούν οι ΜΚΟ και μάλιστα ακόμα και οι τοποθετήσεις, οι προσλήψεις, οι διορισμοί γίνονται μέσω στους Δήμους υποχρεωτικώς πρέπει να γίνονται μέσω ΜΚΟ, κύριε Μιλό. Ή γιατί ακόμη και σήμερα οι Δήμοι με ΜΚΟ για να μετράει τις αυτοκτονίες. Ξέρεις πόσα λεφτά δόθηκαν για αυτές τις αυτοκτονίες. 600.000 εκατομμύρια. Πριν από μερικά χρόνια. Αλλά εγώ λέω για σήμερα. Γιατί γιατί οι διορισμοί στους Δήμους, κύριε Κουτσούκη, και δεν έχω ακούσει τη ΓΕΣΕ να μιλήσει παραδείγματος χάρη, να αφήσετε τους πολιτικούς, αλλά και εσείς. Υπόλοιπη πράγμα. Ότι αυτά τα προγράμματα που τρέχουν, το ξέρετε πολύ καλά, στους Δήμους, αυτά τα πεντάμινα, μέσω ΜΚΟ πρέπει να γίνουν οι προσλήψεις. Ωραία. Αυτό δεν είναι μια μορφή σκανδάλου. Εμείς λοιπόν. Γιατί δεν μιλάτε εσείς. Εμείς λοιπόν, κύριε, κάνετε λάθος. Η ΓΕΣΕ δεν το έχω δει. Κάνετε λάθος. Θέλετε να μας πείτε. Στα πρώτα πεντάμινα που είχαν βγει με 625 ευρώ καθαρά. Για τις ΜΚΟ. Ακούστε με λιγάκι, για το πεντάμινο μιλάμε. Τα πρώτα πεντάμινα βγήκανε με 625 ευρώ καθαρά για τον κάθε εργαζόμενο που πήγαινε στην κοινοφελή εργασία πριν από ένα χρόνο. Γιατί τον Νοέμβριο τα καινούργια που λέει ο Αντρέα. 750, ακούστε με λίγο. Εγώ δεν μιλώ για το ποσό, εγώ μιλώ γιατί. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με, μπήκαμε και εμείς. Κάνετε λάθος σας λέω. Εμείς μπήκαμε σε αυτά ως ΓΕΣΕ με το Ινστιτούτο Εργασίας στα προγράμματα αυτά. Έχουμε δομές σε όλη την Ελλάδα μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας και καταγγείλαμε. Δεν σας ρωτώ για τις ΜΚΙΟ της ΓΕΣΕ. Άμα με αφήσετε να τελειώσω. Δεν σας ρωτώ για τις ΜΚΙΟ της ΓΕΣΕ. Όπως θα τα λέμε. Όχι, το Ινστιτούτο Εργασίας επιχορηγείται από το ελληνικό κράτος για τα χρήματα. Καταγγείλαμε. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ επιχορηγείται με αρκετά χρήματα από το ελληνικό κράτος. Το ζήτημα του ΣΕΔΕΛΑ. Άλλο το είναι της ΓΕΣΕ, όπως και η ΜΚΙΟ. Μπήκαν σε αυτά τα προγράμματα. Γιατί πρέπει να είναι το ΜΚΙΟ το Ινστιτούτο. Αυτό είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τότε λοιπόν καταγγείλαμε τις ΜΚΙΟ. Τι λέμε να ακούτε, η ΜΚΙΟ από το δεν με ακούτε όμως. Όμως το Υπουργείο Εργασίας επικαλείται αυτό που είπε η κυρία Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι δικό μας, Ανδρέα. Είναι εσωτερικό πρόβλημα. Από το να το καταγγείλουμε, τι άλλο να κάνουμε. Όχι, όχι, είναι υποχρεωτικό. Εμείς εδώ κάναμε μια ΜΚΙΟ. Εγώ, ο Ανδρέας, ο Αντώνης και μοιράζαμε τα χρήματα στους δικούς μας. Ότι με τις ευλογίες των Ευρωπαίων συντηρούν έτσι. Επιβάλλουν, νομιμοποιούν και συντηρούν αυτές τις εργασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πίστευε ποτέ ότι σε αυτή τη χώρα θα τους πούμε κάνετε μια ΜΚΙΟ να προσλάβετε. Δεν τα κάνουν, δεν τα κάνουν. Δεν έχει πει μια κουβέντα. Μόνο μισό λεπτό για το θέμα των ΜΚΙΟ από το 2011. Επειδή δεν είναι το θέμα των ΜΚΙΟ για τις προσλήψεις των ανέργων. Να πούμε ότι το 2011, το Σεπτέμβριο, αν δεν αβατώ, μέσα στις αρχές του μήνα, στη Βουλή υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαμάχη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για το θέμα τότε του ΠΑΣΟΚ ότι έχει βάλει μη κυβερνητικές οργανώσεις να προσλαμβάνουν ανέργους. Τότε από το βήμα της Βουλής, ο κύριος Κουτρουμάνης, υπουργός εργασίας εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι καλά, δείχνει προς τη Νέα Δημοκρατία μια λίστα με 707 μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, 40 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κονδύλι. Πολλές εξ αυτών των περιπτώσεων ήταν πραγματικά, δηλαδή τα ονόματα ήταν πραγματικά αστεία. Πενταετία 40 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Στην κόντρα δηλαδή αυτή με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι τωρινό το θέμα. Όχι, έχει βέβαια συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Δεν είχαμε τώρα. Στα 20 αιτία ξέρετε πόσο υπολογίζει ο κύριος Ζακετζής ότι είναι το κονδύλιο αυτό. Γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο. Ναι, ναι. Πάμε στην κυρία Μαρούπα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εντελώς αφελείς, να μην πω ηλίθιοι, για να ασχολούμαστε μόνο και αυστηρά με το πλαίσιο ΜΚΟ και χρηματοδότηση αυτών των μεμονωμένων που πήραν τα λεφτά και τα κάνανε. Το θέμα, όχι. Είναι ποινικό σε πολιτικό επίπεδο. Α, και σωστά. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σωστά. Έχουμε ένα νόμο περί ευθύνης υπουργών που δεν έχει αλλάξει εδώ και 15 χρόνια, ενώ η κοινωνική απέτηση είναι εδώ και τώρα να πάνε όλοι φυλακοί αυτοί που αποφάσισαν. Και όχι αυτοί που υλοποίησαν σε επίπεδο κλεψιάς το να πάρουν τα χρήματα αυτά που λείπουν από την ελληνική οικονομία και έχουμε καταντήσει εδώ που φτάσαμε. Επίσης να πω ότι σε επίπεδο ΜΚΟ, έτσι αυτή την πολύ ωραία έκφραση, δραστηριοποιούνται πάρα πολλές οργανώσεις με έντονα ανθεληνικό ενδιαφέρον. Δηλαδή κινούνται εντελώς αντίθετα στα ελληνικά συμφέροντα εθνικά, πολιτικά, πολιτιστικά. Όλη μας η εθνική σκοπή στα Σκόπια, στην Κύπρο, στη Θράκη υπονομεύονται από τέτοιες ΜΚΟ. Δεν ξέρω αν έχουν χρηματοδοτηθεί και από το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο μυαλό των πολιτών. Όχι, δεν είναι τα λεφτά μόνο. Έχει εμπεδωθεί, είναι και αν θα υπάρχουν ως Έλληνες. Έχει εμπεδωθεί μία άποψη. Ναι. Ότι όλη αυτή η ιστορία, στις περισσότερες περιπτώσεις, λειτουργούσε ως βιτρίνα για να πάνε τα χρήματα σε πολιτικές τσέπες. Και ελάτε εσείς, δεν λέω εσείς. Μα είναι έτσι. Και ελάτε να το διαψεύσουμε για παράδειγμα. Τι να διαψεύσουμε, όταν όλα αυτά τα χρόνια με πολιτικές παρεμβάσεις αυτή η ιστορία έμενε θαμμένη. Να μην δώσει απάντηση στους εισαγγελείς. Και συνέχιζαν να ξεβιτώνουν σαν τα μανιτάρια. Ναι, όμως, με μια υπογραφή. Το να περιορίζουμε όμως την κουβέντα στο αν ένας τζιβελέκας ή τζιβελεκάκης πήρε 9 ή 19, είναι πολύ φτωχή η κουβέντα και ελαχίστη του ενδιαφέροντος για τον ελληνικό λαό. Για παράδειγμα, με συγχωρείτε πολύ, με φώναξε ο Μιλωνάκης το μεσημέρι στο γραφείο και μου λέει, εδώ δεις εσύ ονόματα που δεν θυμάσαι. Με ΜΚΟ, πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε ΜΚΟ. Ναι. Δεν μπορεί να είναι όλα ψέματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μας αρκεί να επιστραφούν κάποια χρήματα ή μας αρκεί κάποια από αυτούς. Δεν μπορεί δηλαδή να κόβουμε μισθούς και συντάξεις γιατί η Ελλάδα έπεσε έξω. Και άμα τα βάλουμε όλα κάτω, και να επικαλούμαστε πιστόλια στον Πρόταφο και την ίδια ώρα να θησαυρίζουμε από δίπλα, δεν γίνεται. Τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ από το 2000 μέχρι το 2015. Ποιοι πρέπει να πάνε φυλακή, ο Τζιβελέκας ή αυτός που του τα έδωσε τα λεφτά αυτού. Το κακό είναι ότι... Αυτός που αποφάσισε να πάρει... Και ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Και ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Καλύπτουν λοιπόν. Κυρίως όμως οι πολιτικές αποφάσεις, γιατί οι πολιτικές αποφάσεις υποκρύπτουν εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Ναι. Όπως επίσης προς τον κύριο Πλαγιωτάκη. Αυτό που είπε η κυρία εγώ δεν είδα την Ζαρακέλη, Δημοκρατία, δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρούπα. Μας έχει επιβάλει. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, το πιάτσι των ελληνικό. Δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ελληνικό το πράγμα. Είναι συγκεκριμένα ονόματα που έχουν γερμανικά και ελληνικά συμφέροντα. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Εγώ δεν είδα την Νέα Δημοκρατία να ανοίγει διάπλατα τα περιβόητα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρακαλώ. Να μάθουμε ποια καλόπεδα περνούσαν. Τι του λες τώρα το άνθρωπο. Όχι. Να μην το πω. Όχι, το λες, αλλά. Για πάντως με εντολή. Θα σε λιδωρήσει, κυρία Μαρούπα. Εγώ όχι. Το νόμο περί ευθύνης υπουργού να μας πει γιατί δεν έχει κλείσει ο ίδιος. Και οι άνθρωποι έτοιμησαν για αυτό. Να αλλάξει. Εδώ και τώρα. Και αναδρομικά όπως έχουν αλλάξει 100 νόμοι αναδρομικά. Δεν θα ανοίξουν αυτά. Το νόμο περί ευθύνης υπουργών χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ και τώρα. Να την κάνετε. Είναι κοινωνική απέτηση. Γιατί πάτε σε αυτά που χρειάζονται. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικό. Όχι, κυρία Μαρούπα. Εγώ θέλω να βγουν τα μυστικά κονδύλια. Δεν θέλετε να βγουν. Όχι, δεν συμφωνεί κανένα γιατί κανένα δεν το στέλνει στην Βουλή. Έχετε αντιληφθεί ότι ούτε η επόμενη Βουλή θα είναι συνταγματική. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτά δεν θα αναθεωρηθεί ποτέ. Κυρία Μαρούπα, μην πάμε τώρα στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Η παρούσα Βουλή είναι αναθεωρητική και ουδής έχει θέσει το θέμα. Αυτό σας το έχουμε πει 500 φορές. Να ακούσουμε ναι, τι θέλει. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, αλλά... γιατί έχει σημασία το γεγονός ότι η παραγραφή η όποια, μικρή ή μεγάλη, είναι θέμα κοινωνικής απέτησης. Η κοινωνική, τίποτα δεν έχει παραγραφεί λοιπόν. Όταν μιλάμε για εσχάτη προδοσία, γιατί το πώς έχει καταντήσει η ελληνική οικονομία εδώ πέρα και πώς έχουν καταντήσει άνθρωποι να μην συτίζονται καθόλου, όχι να υποσυτίζονται, είναι εσχάτη προδοσία. Ποιο έχει παραγραφεί. Το ότι ο άλλος αυτοκτονεί γιατί δεν έχει να τάξει το παιδί του. Εγώ δεν είμαι καθόλου πίσω. Η παραγραφή είναι δημοσία τάξη.
σημαίνει ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται κάτι να τιμωρηθεί. Με εντολή Σαμαρά από το 2012, το καλοκαίρι του 2012 και μετά, σταμάτησε η χρηματοδότηση. Πάλι με εντολή Σαμαρά. Ορίστε. Τώρα με ρωτήσατε. Τώρα σας απαντάω συγκεκριμένα. Γιατί με εντολή Σαμαρά πάντα. Τώρα. Μα αμφισβητείτε αυτά που σας λέω. Έτσι. Όχι, αλλά γιατί με εντολή Σαμαρά. Το επιβεβαιώνει και ο κύριος Κουτσούκης. Γιατί σας ενοχλεί, δηλαδή. Γιατί με εντολή Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός της χώρας παρεμβαίνει. Γιατί βάζετε μπροστά του μάλλον μόνο του Σαμαρά. Οι άλλοι δηλαδή είσαστε αφόντες. Μόνο Σαμαρά. Για να μπορέσουν να το φορτώσουν την αποτυχία της κυβέρνησης μεθαύριο. Γι' αυτό. Κύριε Παυλόπουλε, λοιπόν. Είναι και με Βενιζέλο εντολή. Παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε συζήτηση θέλω. Κύριε Πλακιωτάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί έπρεπε να υπάρξει εντολή Σαμαρά και δεν ήταν έτοιμα του Υπουργού Εξωτερικών με τον οποίο συγκυβερνάτε να σταματήσει η χρηματοδότηση των ΜΚΙΟ ώστε να ανταποκριθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτό το έτοιμα. Την πρωτοπουργία. Επειδή ακριβώς ήταν πολύ καλά, κορυφαίας σημασία ζήτημα, ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας πήρε τη συγκεκριμένη. Για το 12 μιλάει, πάλι τα έχει περιέψει. Πήρε τη συγκεκριμένη. Μετά την κυβέρνηση. Άλλος ήταν υπουργός. Το 13 ήταν. Τώρα μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ζητήματα. Με εντολή λοιπόν Σαμαρά πήραμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και άρχισε επί υφυπουργίας του Κώστα Τουτσιάρα ένα συγκεκριμένο έλεγχο, ελέγχο κάπου γύρω στου 80 ΜΚΙΟ. Στα μυστικά κονδύλια. Διατυπώθηκαν, νομίζω στις ΜΚΙΟ έγινε αυτό. Στα μυστικά κονδύλια. Διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις, συντάχθηκε πόρημα το οποίο έχει σταλεί στο Γενικό Επιθυρητή Δημοσίας Διοίκησης, ο οποίος στα μυστικά κονδύλια, αυτά που λέτε, εγώ άκουσα τον κύριο Σκύλο. Αυτά είναι, προσέξτε με, εδώ μιλάμε για τις ΜΚΙΟ. Για το θέμα των μυστικών κονδυλίων, η αίσθησή μου είναι ότι πρέπει και εκεί να υπάρξει συγκεκριμένοι κανόνες, διότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν παραστατικά. Έτσι, από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς πιστεύω ότι ο κόσμος και η κοινωνία πλέον απαιτεί διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω κάτι. Δίνουμε τα μυστικά κονδύλια τα οποία είναι πόσα εκατομμύρια έχουν αυξηθεί από την εποχή Παπανδρέου Ανδριάννα. 15 εκατομμύρια πάντως είχαν αυξηθεί από την εποχή Παπανδρέου. Πόσο 15 εκατομμύρια παραπάνω. Σήμερα να ρωτήσω κάτι να σου πει. Δίνουμε τόσα λεφτά στα μυστικά κονδύλια και μας φέρνουν το σχέδιο που μας φέρνουν για την Κύπρο. Και μας προωθούν και τέτοιο όνομα για τα Σκόπια. Και εμείς πληρώνουμε. Πάντως μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Με συγχωρείτε, αλλά κορόιδα έχουμε πιαστεί. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις ότι μυστικά κονδύλια ή ΜΚΙΟ συμβαίνει και διαφθορά. Έτσι δηλαδή. Για να πάρουν τα πράγματα εις θέση. Υποτίθεται τα μυστικά κονδύλια. Κατά 80-90%. Τα μυστικά κονδύλια προορίζονται για τη μυστική διπλωματία της χώρας. Αυτό υποτίθεται. Για να εξαγοράζουμε νίκες. Και λέω, δίνουμε τόσα λεφτά με τα μυστικά κονδύλια. Και μας φέρνουν το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας για το Κυπριακό. Καταρχήν και το όνομα για τα Σκόπια. Κορόιδα πιαστήκαμε. Κύριε Παύλοπουλε, εδώ πληρώσαμε κάτι εκατομμύρια ευρώ για να μας φτιάξουν το μνημόνιο. Τι λέτε τώρα. Εδώ το οποίο μας καταστρέφει καθημερινά. Πληρώνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ στον ΟΑΣΑ για να μας πει πώς θα πάει το γάλα, αν θα είναι η μέρα, αν θα είναι φρέσκο, πώς θα ζυγίζει το ψωμί. Τι λέτε τώρα. Τα αυτονόητα τα έχουν κάνει επίτευγμα. Εμένα μην το λέτε, εγώ τα έχω πει αυτά. Εγώ τα έχω πει, κύριε Μιλωνάκη. Όπως και οι ανεξάρτητες αρχές. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Φτιάξτε μια ανεξάρτητη αρχή. Γέμισε η Ελλάδα ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες είναι διορισμένες. Για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Για να κάνουν τι. Κάθε σοβαρή χώρα που θέλουμε να παραμένουμε σοβαρή χώρα διαθέτει κονδύλια, κύριε Μιλωνάκη, το ξέρεις γιατί προέρχεσαι από τους χώρους της άμυνας. Στο εξωτερικό, για λόμπινγκ, για αυτά που λέει ο Άκης. Άλλο τον άλλο τάλι. Συγχωρείτε, κυρία Μαρούπα. Αυτά ξέρουμε πολύ καλά. Ο Άκης κάτι όμως, απάντησε αυτό. Ότι πρέπει να δίδονται για να κάνεις μια σοβαρή διαδικασία. Εκ του αποτελέσματος. Το λόμπινγκ δηλαδή, το λόμπινγκ επί Παπανδρέου, εκ του αποτελέσματος κρίθηκε. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε γιατί τώρα μυστικά κονδύλια με διαφάνεια δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να μπουν άλλα πλαίσια που είναι ζητήματα. Άλλα κριτήρια.
Το πώς θα δίνονται τα χρήματα αυτά. Και είναι και βασικά, ούτε συγγνώμη, Αδριάννα, ούτε θέμα ευθύνης υπουργών, είναι ούτε νόμου κλπ. Είναι θέμα φιλοτιμίας των πολιτικών ηγεσιών. Για το πώς θα διαχειρίζονται. Η πολιτική με φιλοτιμία δεν είναι. Η πολιτική με φιλοτιμία. Η Τουρκία δηλαδή, όταν μοιράζει τα λεφτά δεξιά και αριστερά ή άλλες χώρες για να κάνουν λόμπινγκ, δεν έχουν φιλοτιμία για λογαριασμό τους. Μα έχει πολιτική τους. Και πολιτικούς που είναι ηγέτες της πατρίδας τους τώρα. Ξέρω αν υπάρχει καμία ηγέτες. Σύγκριση με αυτούς εδώ που είναι άνθρωποι που υπηρετούν σε για να πάω στο διάλειμμα. Να πούμε ότι η χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν γίνεται μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Γίνεται και από άλλα υπουργεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό με το θέμα των αυτοκτονιών και τις 650.000, το 1,5 εκατομμύριο στο σύνολό του που ανέφερε ο Ανδρέας, η χρηματοδότηση γίνεται από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι από το Υπουργείο Εργασίας, όπου εκεί γίνεται η χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων για το θέμα των ανέργων. Υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Που κατευθύνθηκαν εδώ και αρκετά χρόνια τα κονδύλια που εδίδονται σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμα και τώρα, βέβαια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει, που αν θέλεις βγάζουν μάτι και πρέπει να ανοίξουν. Λοιπόν, πρέπει να, πάμε σε διάλειμμα. Να δούμε άλλη μια φορά το ερώτημα της Βραδιάς, γιατί θα μας δώσει πάσα για την επόμενη συζήτηση να μας πει ο κύριος Μιλωνάκης γιατί ακριβώς πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν θα μοιράσει πρωτογενές πλεόνασμα. Θα μοιράσει το ερώτημα και θα είναι την αν η κυβέρνηση μοιράσει πρωτογενές πλεόνασμα στους πολίτες. Όλοι θα την ψηφίσετε. Όταν δείτε πρωτογενές πλεόνασμα, ναι. Θα μου σφυρίξετε να κάνω YouTube εδώ πάνω στο πρωτογενός. Πρωτογενός. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα το πω. Θα μας τα μοιράσεις μετά, θα μας τα μοιράσεις. Όποιος έχει αντίρρηση για αυτόν τον γάμο να μιλήσει τώρα. Εγώ! Τι λέρε ψηλε! Εγώ ήμουν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα της και τη στάθηκα. Όπως το Double Play στέκεται βράχος στο συνδρομητή του και ξεχνάει να πέσει. Εγώ έτρεχα πάντα κοντά της σαν τον άνεμο. Όπως τρέχει το Double Play. Ελενίτσα, τι λέει. Αλήθειες. Ξεφυλίστηκες. Θανάση. Όταν κάτι είναι τόσο καλό, το θες δικό σου για πάντα. Βάλε και εσύ ο TW Play. Γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ και δωρεάν χρόνος ομιλίας μόνο από 23,90. Γιατί η επιθυμία σου να έχεις πάντα το καλύτερο είναι για μας έμπνευση. Οτέ, μαζί είμαστε ένα. Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Ελληνικές βιοτεχνίες. Ποιότητα και εμπειρία στο έπιπλο. Προσφορές όλο το χρόνο. Έως 70% δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση. Ειδικές κατασκευές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ενωση45.gr. Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Από τεχνίτες με μεράκι. Για ανθρώπους με γούστο. Το Φάμπρικα έκανε πάλι τα μαγικά του. Γρανιτοπλακάκι Ιταλίας μόνο 5,90 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30. Έπιπλα μπάνιου από 125. Έπιπλα κουζίνας από 135. Και ντουλάπες από 100 ευρώ. Φάμπρικα, Κηφισού και Νιρβάνα στις τρεις γέφυρες. Ράδιο Ταξί Κόσμος 18300 και φτάσαμε. Τώρα και σε εφαρμογή στο κινητό σας με νέα εξελιγμένη τεχνολογία. 18300 χωρίς χρέωση ραντεβού, χωρίς χρέωση κλήσης. 18300 και... Κινηθείτε έξυπνα. Για πετρέλαιο θέρμανσης, Thermoil στο πενταψήφιο 18136. Πετρέλαιο σε τιμή χοντρικής και παράδοση στο χώρο σας με ραντεβού. Thermoil. 7 ημέρες την εβδομάδα κοντά σας. Thermoil. 18136. Στην εποχή που επικρατούν μόνο οι καλύτεροι, οι σπουδές σου είναι σημαντικές. Μισελ, σπουδές υψηλής κομματικής. Κλείσε την εγγραφή σου τώρα στο 211-300-5000. Peter Pan, η μεγάλη θεατρική επιτυχία για όλη την οικογένεια, συνεχίζεται. Κέντρο πολιτισμού, ελληνικός κόσμος. Peter Pan, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Captain Hook, ο Νίκος Κουρής. Η Ελεύθερη Ώρα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιωάννου Πασά, σας προσφέρει το μεγαλειώδες έργο του Ιωάννου Πασά, τα Ορφικά, σε 5 τόμους. Μονοθεϊσμός, γέννηση του σύμπαντος και φύση του κόσμου, ηλιοκεντρική θεωρία, αστρονομία. Και η μελέτη του εξέχοντος αστρονόμου Κωνσταντίνου Χασάπη που ανατρέπει την ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Καλά, εσείς ακόμα αγοράζετε ηλιακό με επίπεδο Select. Δεν το μάθατε ότι με τα ίδια χρήματα παίρνετε ηλιακό θερμοσύφωνα τελευταίας τεχνολογίας με σωλήνες καινού. Solar Vacuum, η αιχμή της τεχνολογίας. Για δωρεάν ζεστό νερό πάντα, ακόμα και το χειμώνα. Ο ηλιακός του 21ου αιώνα.
στα δύσκολα, καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Μόνο στο Μεϊμάρι για περιορισμένα κομμάτια. Άστρο 320 με DC40. Μόνο 389 ευρώ. GPS για παρακολούθηση και εκπαίδευση σκύλων. Το μεγαλύτερο e-shop στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για ένα αποτελεσματικό κυνήγι. Μεϊμάρις. Ο πιο φθηνός, ό,τι και αν πάρεις. Ψάχνεις λύσεις για το σπίτι? Έλα στην Έπιπλο και Σπίτι. Η κορυφαία έκθεση για ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. 15 έως 23 Φεβρουαρίου στο Χελέξπο Μαρούσι. Οργάνωση Ρόμβος. Ιδιωτικό κταίο κόμπος Κηφισίας στο Μαρούσι. Τώρα και για μωτό στο πιο κεντρικό κταίο της Αθήνας. Και για μωτό κταίο στο κόμπο Κηφισίας. Edith The Show. Η ζωή και τα τραγούδια της Edith Piaf. Με πρωταγωνίστρια τη Ζήλε Γκρο, τη φωνή της βραβευμένης ταινίας «Ζωή σαν τριαντάφυλλο». Μια συγκινητική μουσική παράσταση φόρος τιμής για τα 50 χρόνια από τότε που έφυγε το θρυλικό σπουργίδι της Γαλλίας. Edith The Show. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Απαγορεύεται μου λέτε το τσιγάρο. Απαγορεύεται μου λέτε το ποτό. Ο Τάσος Μπουγάς στο High Guys vs Live. Ιωσίων 325. Μεγάλες εκπτώσεις στα Andreadis Home Stores. Γωνιακός καναπές New Angelo μόνο 549 ευρώ. Βαμβακερό μαξιλάρι ύπνου με εκχύλισμα Loe Vera μόνο 8,90. Andreadis Home Stores. Ζήστε το σπίτι σας και στις εκπτώσεις. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις κουδιασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Η Global LED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. Global LED. Όλα στο φως. Τώρα στα Hondo Center. Ένα συν ένα δώρο σε Excellence, Everyday, Johnson's, Big. 40% Oral-B, Διαδερμίν, Εξελάνς. Κάθε μέρα προσφορές στα Hondo Center. Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Επιστρέφουμε και πάμε στα της οικονομίας. Θα δούμε μια φορά το ερώτημα της βραδιάς. Αν πιστεύετε πως στην περίπτωση που η κυβέρνηση μοιράσει το πλεόνασμα στους πολίτες, αν θα την ψηφίσετε. Αυτό είναι το ερώτημα της βραδιάς. Στο τέλος του δελτίου θα έχουμε τα αποτελέσματα της σφυγμομέτρησης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με το νομοσχέδιο Σκούπα που έφεραν για να διορθώσουν διάφορες αδικίες, λέει στα φορολογικά. Να το δούμε και θα ξεκινήσω από τον κύριο Κιουτσούκη.
Εντολή Σαμαρά ήταν γι' αυτό. Σε βελτιώσεις των φορολογικών ρυθμίσεων με ένα νομοσχέδιο σκούπα προχωράει η κυβέρνηση. Οι εκλογές είναι κοντά και το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να μαζέψει τα φορολογικά μέτωπα ώστε να κοπάσουν οι αντιδράσεις. Ουσιαστικά, μετά το σάλιο που προέκυψε, αλλάζουν όλα στα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και μη έκδοση αποδείξεων, στο φόρο υπεραξίας ακινήτων και μετοχών, στη φορολογία των αγροτών, ενώ παράλληλα αλλάζει το σύστημα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων για οφειλές προς το δημόσιο και καθιερώνεται συμψηφισμός χρεών ιδιωτών με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το νομοσχέδιο Σκούπα θα περιλαμβάνει τις τελικές ρυθμίσεις για το φόρο υπεραξίας στα ακίνητα. Όσοι κρατούν ακίνητα στην κατοχή τους για διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών ή έχουν κέρδος από την πώληση χαμηλότερο των 25.000 ευρώ και έχουν κρατήσει το ακίνητο για τουλάχιστον 5 χρόνια, θα απαλλάσσονται από το φόρο. Παράλληλα, για φορολογούμενους οι οποίοι θα προχωρήσουν σε πώληση του ακινήτου τους εντός του χρονικού ορίου των 25 ετών, ο φόρος θα περιορίζεται σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό. Επίσης, το νομοσχέδιο θα προβλέπεται μείωση των φορολογικών προστήμων. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για μείωση του προστήμου που αφορά στην υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων από 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις με πληρογραφικά βιβλία και 2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, σε 400 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα. Στις αλλαγές και οι βελτιώσεις στη φορολόγηση των αγροτών. Οι αγρότες δεν θα έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων παρά μόνο συγκεντρωτικών παραστατικών εσόδων και εξόδων και θα υποβάλουν μία ετήσια δήλωση ΦΠΑ στο τέλος του έτους. Για τα 5 πρώτα χρόνια, οι αγρότες που μπαίνουν στο νέο σύστημα απελάσσονται του τέλους επιδιδεύματος, όπως και εκείνοι που βρίσκονται 3 χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση. Επίσης, προβλέπεται αύξηση του ακατάσχετου ορίου για μισθούς και συντάξεις από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ. Στις φοροαλλαγές και η επέκταση του συμψηφισμού ΦΠΑ σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι φορολογούμενοι που οφείλουν ΦΠΑ στο δημόσιο θα μπορούν πλέον να τον συμψηφίσουν με ΦΠΑ που τους οφείλουν φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως ΔΕΚΟ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το Οικονομικό Επιτελείο υπαναχωρεί με φόντο τις έντονες αντιδράσεις γαλάζιων και πράσινων βουλευτών, με την κτηματαγορά εγκλωβισμένη εξαιτίας ενός πρακτικά ανεφάρμοστου νόμου, όπως είχε αρχικά ψηφιστεί, με τους αγρότες να παραμένουν στο δρόμο και τους εφοριακούς να μην ξέρουν τι πρόστιμο να επιβάλλουν όταν διαπιστώνονται παραβάσεις. Όλα αυτά φυσικά την ώρα που οι εκλογές πλησιάζουν. Άκη να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Εργατόρες, τόσο σκόπος υποτίθεται. Τόση φασαρία για να γίνει αυτό το νομοσχέδιο που ήταν, που ακούγαμε το έκτρωμα τις προηγούμενες ημέρες. Ποιος είναι ο λόγος τώρα να αλλάξει, με εντολή πρωθυπουργού πάλι, μάλιστα, αλλάζει. Γιατί δηλαδή μέσα σε 3 μήνες μετά τις εκλογές να μην ξαναλλάξει πάλι. Εδώ αλλάζουν σαν τα μαρουλόφυλλα. Σήμερα αλλάζουν, τρελαίνουν τον κόσμο, αύριο ξαναλλάζουν, μεθαύριο ξαναλλάζουν. Άρα ο κόσμος δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι προεκλογικές μπαρούφες, ψευτιές, απατεωνιές και θα την πατήσει ο κόσμος όποιος πιστεύει σε αυτά τα πράγματα. Κύριε Κιουτσούκη, τι λέτε? Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι έχουμε ίσως ένα από τα χειρότερα οικονομικά επιτελεία που είχε ποτέ η πατρίδα μας. Μετά από αυτό που είχε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Αλλά δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Μόνο ο κύριος Παπακοσταντίνου έχει αλλάξει και αυτός που είναι τώρα τον αντικαθιστά, ο κύριος Τουρνάρας. Όλο το υπόλοιπο οικονομικό επιτελείο έχει παραμείνει το ίδιο. Είναι στη λογική του ράβε ξύλωνε, σήμερα γράφουν, αύριο ξεγράφουν και προφανώς θα κάνουν όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι είναι της οικονομικής θεωρίας, μόνο θεωρητικά οικονομικά ξέρουν, στην πράξη είναι όλοι τους άσχετοι. Από πράξεις είναι όλοι τους άσχετοι. Και αν δούμε μετά τις ΜΚΟ και όλα αυτά και πόσους συμβούλους διαθέτει ο κάθε υπουργός, ο κάθε σύμβουλος, ο κάθε διευθύνων σύμβουλος και ούτω καθεξής, θα δείτε και πόσα εκατομμύρια ευρώ ξοδεύουμε ως Έλληνες πολίτες για να συντηρούμε κάτι νεογιάπηδες οι οποίοι σκέφτονται σήμερα και αύριο αλλάζουν άποψη γιατί πολύ πιθανά κάποιοι τους το επιβάλλουν και σε αυτή την περίπτωση σίγουρα το επιβάλλουν οι εκλογές το να γίνουν κάποιες αλλαγές. Είναι δυστυχώς τα πράγματα τραγικά για τους πολίτες που καθημερινά, για τους λογιστές, για τους πολίτες, για όλο τον κόσμο, που καθημερινά αλλάζουν οι τρόποι υπολογισμού, φόρου σύνταξης, του φόρου, των μισθωτών, των συνταξιούχων. Γίνεται ένας μήλος. Κάθε δεύτερη μέρα ξεκινώνει κάτι άλλο. Και τώρα το ζήτημα ποιο είναι? Θέλουν, ξέρουν ή δεν ξέρουν να φτιάξουν ένα απλό και σοβαρό φορολογικό σύστημα? Θέλουν ή δεν θέλουν? Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν, γιατί αν ήθελαν υπάρχουν φορολογικά συστήματα όπως αυτό της Αμερικής ας πούμε, το οποίο είναι σοβαρό,
έχει πόθεν έσχες για όλους, σε ρωτάει τα χρήματα τα οποία παίρνεις, τα ξόδεψες, ξόδεψες παραπάνω, πού τα βρήκες. Πού τα βρήκες, ρε φίλε, αν ξόδεψες παραπάνω από αυτά τα οποία παίρνεις και στο κάτω-κάτω. Προβλέπει και το φακέλωμα που έρχεται αυτό της Αμερικής. Πώς είπατε? Προβλέπει και το φακέλωμα που έρχεται αυτό της Αμερικής. Κοιτάξτε, το γνωρίζετε. Αν θέλουμε, αυτό το φακέλωμα που έχει πει ο κ. Στοχάρης ότι θα ελέγχονται όλα, θα στέλνουμε λεφτά. Ο κ. Στοχάρης. Προβλέπεται στο αμερικανικό σύστημα. Ο κ. Στοχάρης είναι ο άχρηστος των αχρήστων. Και έχει για μία πενταετία θητεία. Έτσι. Ο άχρηστος των αχρήστων. Ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται σε μία καρέκλα και λέει σήμερα τι πρέπει να κάνω, να στείλω μία εγκύκλιο και να ζητάω αυτό. Δεν μπορεί να πάει έτσι η κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να περπατήσει έτσι με αστειότητες, γιατί περί αστειοτήτων πρόκειται, και δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος με αυτόν τον τρόπο. Πάμε και στην κυρία Μαρούπα. Εντάξει, είναι προφανές ότι υπάρχει λόγος που γίνονται όλα αυτά και δεν γίνονται κατά λάθος. Δεν ξέρω αν υπενόησε ο προηγούμενος συνομιλητής ότι γίνονται κατά λάθος όλα αυτά. Όχι, όχι καθόλου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι καν εκλεγμένοι, είναι διορισμένοι. Είναι άνθρωποι που ξεκάθαρα υπηρετούν ξένα συμφέροντα. Να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό και τι ότι οι άνθρωποι αυτοί. Λένε, θα σα πω τι του λένε ακριβώς. Θα σα πω τι ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τυχαίο λοιπόν που είναι Ντράγκη, Μόντι, Παπαδήμος, Στουρνάρας, Προβόπουλος, Παπακοσταντίνου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει από το σχολείο που πρέπει. Και το σχολείο που πρέπει είναι οι λεγόμενες αγορές. Εξακολουθούν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τα δικά τους. Και τα συμφέροντα, θα σας πω, μα οι εκλεγμένοι τους διόρισαν. Και γιατί τους διόρισαν? Πόσες μεταρρυθμίσεις έχουμε στο φορολογικό που λέτε? Δεν είναι πραγματικοί. Πόσα φορολογικά νομοσχέδια έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια? Εξυπηρετούν και αυτοί τα συμφέροντα των αγορών. Όμως να πω το εξής, ο σκοπός είναι ένας, ότι πρέπει να φύγει η ιδιωτική και η δημόσια περιουσία των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού δημοσίου. Πρέπει δηλαδή ξαφνικά όλοι όσοι έχουμε δύο σπίτια και ένα οικόπεδο να τα ξεφορτωθούμε για να μην έχουμε, να υφιστάμεθα καθημερινά χαράτσι, ξεχαράτσι, τέλος ακίνητης περιουσίας, μεγάλης, μικρής, μεσαίας και δεν ξέρω τι. Γιατί έχουμε χάσει το λογαριασμό, πληρώνουμε απλώς, χωρίς να ξέρουμε τι πληρώνουμε, όσοι αντέχουμε ακόμα να πληρώνουμε. Να απαντήσει ο κ. Παγιωτάκης για να... ξαφνικά μια καπιταλιστική υποτίθεται δεξιά κυβέρνηση να έχει φέρει το κομμουνιστικό καθεστώς και να έχει καταργήσει το θεσμό της περιουσίας, της ιδιοκτησίας, είναι το πρωτοφανές. Αλλά δεν είναι πρωτοφανές ακριβώς γι' αυτό. Γιατί πρέπει όλος ο πλούτος να μαζευτεί εκεί που πρέπει. Πού στις τράπεζες, οι οποίες ελέγχονται από συγκεκριμένα 50 άτομα. Να απαντήσει ο κ. Παγιωτάκης, παρακαλώ πολύ. Καταρχήν δεν θα έπρεπε να είχαμε φτάσει στο σημερινό επίπεδο. Δηλαδή, οι συνεχείς εγκύκλοι σίγουρα δημιούργησαν ένα κλίμα ασάφειας και ορθώς η κυβέρνηση προβαίνει σε βελτιωτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη ρύθμιση των υπερβολικών προστήμων. Προφανώς και σωστά κάνει και διορθώνει ζητήματα που αφορούν τη φορολόγηση των αγροτών, γιατί ο αγρότης είναι, προσέξτε με, ενώ γνωρίζαμε ότι... Γιατί τα ψηφίσατε το προηγούμενο νομοσχέδιο. Γιατί τους είπαν ότι πρέπει να το ψηφίσουν. Γιατί δεν είπατε ότι, ρε παιδιά, αυτά που φαίνεται θα αναγκαστούμε να τα διορθώσουμε μεθαύριο? Τα επισημάναμε, κύριε Παυλόπουλε, τώρα γίνονται αλλαγές. Γιατί ήταν λάθος, προς τη ρύθμιση, αυτά. Λάθος ήταν. Η φιλοσοφία, προσέξτε με, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία θα πρέπει όλες οι κοινωνικές τάξεις να συνεισφέρουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Το μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι σωστά γίνονται οι ρυθμίσεις, διότι μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Σωστά γίνονται, για παράδειγμα, ως ποσοστό των εξόδων πρέπει να μπουν στους αγρότες μας και οι τόκοι και το νερό της άδευσης και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα σωστά πάμε σε αυτές τις είδους τις ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα... Τον έχετε περπατήσει καθόλου να δείτε ότι δεν υπάρχει φυτεμένο τίποτα. Τον πολίτη, κύριε Πλαγιωτάκη, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πια να πει τίποτα. Τον άνεργο πολίτη στον οποίο επιβάλλουν τεκμήρια διαβίωσης. Δεν έχει δουλειά. Έχει ένα σπίτι, το έχει με δάνειο και του λένε αλλά πληρώσει και φόρο. Δεν πρέπει να τα αλλάξουν αυτό?
Να συνεχίσει έτσι. Προσέξτε με να δείτε. Εσείς βάζετε ένα ζήτημα όσον αφορά ιδιαίτερα την ανεργία. Είναι το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Έχετε εσείς κάποια μαγική συνταγή για να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας? Δεν μπορεί να είναι άλλο για όλα αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Δεν έχω μαγική συνταγή. Δεν μπορεί να είναι άλλο για όλα. Άμα δεν έχετε καμία συνταγή. Προηγουμένως μιλήσατε έτσι. Πέτυχε αυτή η κυβέρνηση, γιατί μιλήσατε το πρωτογενές πλεόνασμα. Κύριε Πλακωτάκη, έχετε δίκιο. Είτε το αμφισβητείτε, είτε το αμφισβητείτε. Κοιτάξτε, πάντως, κύριε Πλακωτάκη, που έχετε λάβει υπόψη σας τα χρήματα που ήταν που ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν έχετε λάβει υπόψη σας τις ληξιπρόθεσμες των ιδιωτών. Υπάρχει. Ποιο πλεόνασμα τώρα παραμένει. Μην τον πυροβολούμε πέντε όμως, να απαντήσει. Να απαντήσει. Υπάρχει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία χτίζει και σκυλεύει πάνω στα κοινωνικά ερείπια του κόσμου. Με λαϊκισμό. Έτσι. Και με λαϊκισμό. Με λαϊκισμό. Δυστυχώς λένε τα λαϊκισμό. Υπάρχει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η οποία τσακώνεται με πιανού μέτρα βγήκε το πρωτογενές πλεόνασμα και δεν βλέπει κανένας τον κόσμο. Γιατί το πρωτογενές πλεόνασμα, κύριε Πλακιωτάκη, για να βγάλουμε 1,5 δισεκατομμύριο ή 2 δισεκατομμύρια. Είχαμε 4.000 αυτοκονίες και απόπειρες. 63 δισεκατομμύρια μέτρα πήραν οι κυβερνήσεις. 63 δισεκατομμύρια μέτρα. Ακεί. Θα απαντήσει, δεν γίνεται. Ρωτάμε πέντε μαζί. Να απαντήσει. Και τσακώθηκαν και για το θέμα των φορολογικών. Τι προσπάθησε αυτή η κυβέρνηση να κάνει με δύο κουβέντες. Καταρχήν να σταθεροποιήσει την οικονομία, τα δημόσια οικονομικά, να μειώσει τα ελλείμματα και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η οικονομία. Ναι, με τις θυσίες. Μα αφήστε με να. Κυρία Μαρούπα. Δεν γίνεται να μην μπορεί να φρώσει μια κουβέντα επειδή είναι εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Ορίστε, κύριε Πλακωτάκη. Είτε το αμφισβητείτε, είτε δεν το αμφισβητείτε, η Eurostat θα επισημοποιήσει ότι θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα τον Απρίλιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει συμφωνία με τους δανειστές ότι το 70% θα επιστραφεί ως κοινωνικό μέρισμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Υπάρχει όσον αφορά στο ζήτημα της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας με το θετικό ισοζύγιο. Που αφορά τις τρέχουσες συναλλαγές. Ο κύριος Ρέν είπε ότι δεν έγινε ακόμα. Μίλησα για δημόσια οικονομικά, μίλησα για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και από εκεί και πέρα πάμε σε διαχείριση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Και μετά θα πάμε σε αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Έτσι, αν δεν σταθεροποιήσεις, κοιτάξτε, μπορεί να γίνουν αυτομάτως όλα. Άμα δεν φτιάξει ένα φορολογικό μπορεί να το κάνει αυτομάτως όλα. Άρα πρώτα σταθεροποιήσει την οικονομία σου. Και δεύτερον, προβαίνει σε τέτοιου είδους αλλαγές, έτσι ώστε και επιχειρήσεις και επενδύσεις να προσεγγίσεις. 2 εκατομμύρια και φυσικά, κύριε Μιλωνάκη, πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να λυθεί αύριο το πρωί? Όπως λέω εσύ, από χθες έπρεπε να έχει λυθεί. Να τους προσλάβουμε όλους στο δημόσιο. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Από χθες δεν λέω εγώ αυτό. Με δανεικά. Από χθες έπρεπε να έχει λυθεί. Μια κουβέντα δεν για να πάω μέσα κόσμο. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να παραδεχτούμε ότι από τη στιγμή που όλα τα μεγάλα, τα κυρίαρχα κόμματα έχουν αποδεχτεί τη λογική του πλεονάσματος, θα βαδίσουν και η τωρινή και η επόμενη κυβέρνηση σε αυτό το δρόμο. Σωστό. Των περικοπών και της λιτότητας. Είναι διαφορετικά κόμματα. Λέω το εξής, κυρία Μαρούπα. Λέω το εξής. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε και καμιά άλλη πρόταση όμως. Επειδή είπατε πολύ σωστά ότι κυριαρχούν οι αγορές και γίνονται ό,τι θέλουν οι αγορές. Διεθνώς αυτό συμβαίνει. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ήρθε η ώρα που πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Από την Αμερική ξεκίνησε η κρίση και η Αμερική ξεφύγε από την κρίση. Ενώ η Ευρώπη στροβιλίζεται. Το φόρτωσε στην Ευρώπη. Ναι, αλλά οι αγορές και μην μπούμε στην ανάλυση τώρα γιατί η Αμερική και πώς η Αμερική θα ξημερώσουμε. Η ουσία πάντως είναι για να γυρίσουμε στα πρακτικά θέματα ότι το ράβε ξύλωνε που είπατε κύριε Κουτσούκη είναι μια διαχρονική πρακτική σε όλη την ελληνική νομοθεσία. That's. Χάνεται δυστυχώς η μία ευκαιρία μετά την άλλη δημιουργίας ενός σταθερού, λιτού και λειτουργικού φορολογικού συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες και θα βοηθάει στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Σωστά. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε να έχει γίνει με μια ευρύτερη συνένεση. Δεν είναι θέμα τώρα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ ή κάτι άλλο. Υπάρχει τεραστία διαφωνία. Αυτό θα μπορούσε να έχει καθίσει κάτω η πολιτική τάξη της χώρας και να το έχει λύσει με ένα διάλογο. Επιχειρήθηκε. Όχι πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Κουτσούκη, στα διέξοδά τη. Την αποτύπωση τη προχειροδουλειά φαντάζομαι ότι μπορούμε να τη δούμε από τα πολύ πρόσφατα περιστατικά. Δηλαδή θυμάστε όλοι τι είχε γίνει με το θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων.
όταν ξαφνικά ακούστηκε ότι θα φορολογηθούν όμως θα φορολογηθούν. Υπήρξαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι πήγαν στο Μαξίμου, έκαναν συζήτηση, πάει αυτό, πήγε πίσω. Τώρα για το θέμα των αγροτών, άλλοι 33 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση ζητώντας μικρότερη φορολόγηση στο θέμα του φορολογικού. Υπάρχει ένα θέμα το αν μπορούν αυτά να αλλάξουν και αν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει, είναι αυτό το οποίο ρωτήσαμε νωρίτερα τον κύριο Πλακιωτάκη, αν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει δεν ήξεραν τι ψήφιζαν, όπως αυτοί που δεν ήξεραν τι έλεγε το μνημόνιο. Εμένα αυτό με πειράζει περισσότερο από κάθε πειρά. Το να έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή, να μην αντιδρούν οι βουλευτές, να ψηφίζουν. Και μετά που βλέπουν ότι χάνουν ψήφους, βουλευτές που δύο ημέρες αργότερα ψηφίζουν τη διόρθωση αυτή που αυτού που ψήφισαν. Μα έχει έρθει. Έχουν έρθει τα μαντάτα από τις εκλογικές περιφέρειες. Πάντως αυτά είναι τα καλά. Πάμε σε τηλεθεατές. Ο κύριος Μπόγρης, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Είμαι ο Μπόγρης από Αίγινα. Ναι. Έχω 16 χρόνια στο Δήμο της Αίγινας. Ναι. Έχω 9 παιδιά. Μα είναι καλά. Είμαι οδηγός. Κουβαλάω τα σκουπίδια από την Αίγινα στα Λιώσια. Ναι. Και τώρα έμεινα έξω. Χωρίς δουλειά έχω μείνει. Ακούτε. Γιατί ναι, κύριε Μπόγρη. Έμεινα χωρίς δουλειά. Γιατί πέρασα στο ΑΣΕΠ, με βοήθησε ο κύριος Μπουκουμπάλας και έμεινα στο ΑΣΕΠ γιατί δεν περνάω στο Μητσοτάκη. Γιατί έχει βγει ένας νόμος που με απορρίπτει. Ακούτε. Ναι, κύριε Μπόγρη, σας ακούμε. Που με απορρίπτει. Τι μπορώ να κάνω. Έχω φτάσει σε απόγνωση. Μια παιδιά. Γιατί σας απορρίπτει, κύριε Μπόγρη, για ποιο λόγο. Προφανώς ήταν το νέο νομοσχέδιο. Φέγε 9 παιδιά ο άνθρωπος. Οι νέες εγκύκλοι που βγάζει ο κύριος Μητσοτάκης συχνά πυκνά για αυτός, για να προχωρήσει την αξιολόγηση του. Στο Δήμο δεν ήτανε. Στο Δήμο. Ναι, στο Δήμο, ναι. Ο Δήμαρχος τι λέει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος λέει ότι υπάρχει ένας νόμος που εξαιρεί τα νησιά. Και τι θα κάνει, εσείς που είστε 9 παιδιά στο νησί πρέπει να πεθάνετε ομαδικά. Δεν ξέρω, εγώ να ρωτήσετε τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω πάρει δάνειο από τράπεζα, έχω γιο φαντάρο, δεν ξέρω τι να κάνω. Ευχαριστώ κύριε Πόλη. Έχω μικρά το πιο μικρό μου είναι 2,5 χρονών. Ευχαριστώ. Να τα δίνει λοιπόν στη ΜΚΟ για να μετράει αυτούς που αυτοκτονήσαν, να τα δίνει απευθείας αυτούς τους ανθρώπους για να μην αυτοκτονήσουν. Πάμε στην κυρία Σφακιανάκη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας και στο πάνελ. Mm-hmm. Μία παράκληση θέλω να κάνω. Ιδιωτικό σχολείο στο Περιστέρι. Ναι. Μεγάλο ιδιωτικό σχολείο με όνομα. Ναι. Είμαστε γύρω στα 18 χρόνια πελάτες. Ναι. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν πληρώσαμε, λόγω που ο πατέρας του παιδιού, το παιδί είναι εκτός γάμου, δεν έδινε διατροφή. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Το ιδιωτικό σχολείο κάνει αυτή τη στιγμή πληστηριασμό στο σπίτι. Στο σπίτι σας. Ναι. Έχουμε πει στο σχολείο ότι θα εξοφλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να το αφήσουμε απλήρωτο. Αλλά έχουμε δικαστήρια για να πάρουμε τη διατροφή. Εγώ είμαι σε σύνταξη για να μπορέσω να πάρω τη σύνταξη μου, δεν την έχω πάρει ακόμα. Για να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε το σχολείο. Και το σχολείο βγάζει σε πληστηριασμό το σπίτι σας. Βεβαίως. Έχει πάρει 18 χρόνια λεφτά. Έχουμε στηρίξει το σχολείο αυτό. Το έχουμε μεγαλώσει το σχολείο αυτό. Και έφτασε σε σημείο παιδί εκτός γάμου να το πετάει από το σχολείο. Δηλαδή είναι ανήκουστα πράγματα σε αυτή την εποχή που ζούμε. Σε ποια τάξη είναι το παιδί? Το παιδί είναι μικρό, είναι στη Δευτέρα Δημοτικού. Και 18 χρόνια πώς... Και άλλα παιδιά. Προηγούμενα. Και άλλα παιδιά. Μάλιστα.
Δηλαδή το σχολείο αυτό το έχουμε στηρίξει από την ημέρα που γεννήθηκε το σχολείο. Το πρόβλημα είναι ότι πετάει το παιδί. Το πρόβλημα είναι ότι βγάζει πληστηριασμό το παιδί, εντάξει. Θα το πει η γυναίκα προφανώς. Το παιδί μπορεί να πάει στο δημόσιο. Κυρία Σπαγκελάκη. Το παιδί μπορεί να πάει στο δημόσιο, αλλά όταν πρέπει να δουλέψει κάποιο και να το συντηρήσει, ποιο θα το πάει και θα το φέρει στο δημόσιο ένα μικρό παιδί. Θα μου κάνετε μια χάρη να αφήσετε στο τηλεφωνικό και το όνομα του σχολείου, παρακαλώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες αυτό το σχολείο, δηλαδή από την ημέρα που ήταν η μητέρα του παιδιού αυτού και το συντηρούσε το σχολείο, πήγαιναν όλο ρολόι. Τώρα άλλαξαν για ένα μικρό ποσό, 18 χρόνια. Πόσο είναι το ποσό? Πόσο είναι? Το παιδί. Το ποσό. Τα χρήματα. Το ποσό είναι λίγο και το έχω ανεβάσει τώρα με δικαστικούς επιμελητές, με το ένα με το άλλο, το διπλασίασε. Πόσο είναι ασήμαντο το ποσό. Πόσο είναι? Τώρα το έχει φτάσει γύρω στα 10-13 χιλιάρικα, αλλά έχει βάλει δικαστικούς επιμελητές 2.000, έχει βάλει το ένα, έχει βάλει το αρχικό ποσό, πόσο είναι. Πληστηριασμών, έχει βάλει ένα σωρό πράγματα και το έχει αυξήσει το ποσό. Κυρία Σπαγκελάκη, το αρχικό δεν ποσό. Δεν αρνηθήκαμε να πληρώσουμε. Κυρία Σπαγκελάκη, ακούστε με λίγο. Το αρχικό ποσό, πόσο είναι. Ορίστε. Το αρχικό ποσό, λέω, πόσο είναι. 8. 8.000. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Κοτσανίτη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να τον απευθυνθώ στον κύριο που είναι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία από την Κάρισο και είμαστε γέννημα θρέμα για Νέα Δημοκρατία και έχουμε κάνει αγώνες. Εγώ ψήφισα ένα Σαμαρά που δεν μου είπε ούτε για ΜΚΟ ούτε για ΠΚΟ. Εμένα μου είπε ότι στα δάπια που πηγαίναμε και τον στηρίζαμε, μας έλεγε ότι θα έπαιρναν τους βουλευτές από τη Βουλή, ότι το ένα το άλλο. Αυτό μας θα έχει κόψει όλα. Σύν όλα αυτά, εγώ έχω μία πορεία εκτός από τις ΜΚΟ και είμαι χαζή μάλλον. Μήπως μπορείτε να μου πει ο κύριος εκεί που είναι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης που έβριζε το Σαμαρά και πήγε τώρα στην Αμερική. Εκεί τη σουίτα που κινήθηκε. Και τα αυτά, ποιος θα τα πληρώσει, εγώ? Τι σουίτα του Γεωργιάδη σκέφτεσαι, καλή μου. Ποιος θα τα πληρώσει? Με όλα τα προβλήματα που έχεις γύρω σου, τη σουίτα του Γεωργιάδη. Όλα αυτά, ναι, και αυτό είπαν. Γιατί και να δεν πρέπει να τον ξαναψηφίσει κανένας. Τώρα ο Σαμαράς βγήκε και είπε και ΜΚΟ τώρα τη σημείδη και τη ΜΚΟ, δεν τη ήξερε. Ευχαριστώ, κυρία Κωνσταντίνη. Πάμε και στον κύριο Καπράλο, παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ο κύριος Καπράλος, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Μιλωνάκη, είμαι ο συνταγματάρχης Καπράλος, ειδικός πυροτεχνουργός και πραγματογνώμος Αγγελίας Αθηνών και Πειραιών. Το ίδιο είναι. Παρακαλώ. Τώρα έχει με σένα μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Με συγχωρείτε, δώσανε τα λεφτά στη ΜΚΟ για να γίνει μια ναρκαλία, χρειάζεται ναρκαλιευτάς, τρομερή επιδεξιότητα. Μετά χρειάζεται πυροτεχνουργούς, θα τα ακούνε οι νάρκες, θα τις καταστρέψουνε. Μετά χρειάζονται υλικά καταστροφών. Μετά χρειάζονται ελικόπτερα. Μετά χρειάζονται γιατροί. Μετά χρειάζονται ασθενοφόρα. Έτσι νομίζουν οι κύριοι αυτοί ότι μπορεί να γίνει μια ανακαλία. Και πια και δίνουν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αφού δεν κάναν τίποτα. Αφού δεν κάναν τίποτα. Στοιχεία δεν έχουνε. Και ρωτήσανε κανέναν άνθρωπο εξειδικευμένο πως θα γίνει μια ναρκαλία και που θα δώσουμε τα λεφτά πάντα όσα τα λεφτά του εξαιρώ. Κύριε Σταγματάρχα, δεν ενδιαφερόντους. Έχετε αντιληφθεί ποιο είναι το ζήτημα ή είστε... Δεν πρέπει να τιμωρηθούν να τους κρεμάσουνε. Α, εντάξει. Καλό βράδυ, χαίρετε. Χαιρετίσματα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ομάδα Τρίνος και η ομάδα Μύθος. Ο αγώνας της χρονιάς είναι μόνο στα κανάλια Nova Sports. 3η 25 Φεβρουαρίου, Ολυμπιακός Manchester United. Μια επική αναμέτρηση live σε high definition μόνο στα κανάλια Nova Sports. Και για πρώτη φορά και σε laptop, smartphone, tablet με τη νέα υπηρεσία Nova Go. Nova Sports. Όλα για την ομάδα σου. Ταξιπλών, το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Ταξιπλών, πιο πολύ από ταξί. Peter Pan, η μεγάλη θεατρική επιτυχία για όλη την οικογένεια, συνεχίζεται. Κέντρο πολιτισμού, ελληνικός κόσμος. Peter Pan, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Captain Hook, ο Νίκος Κουρής. Το Φάμπρικα έκανε πάλι τα μαγικά του. Γρανιτοπλακάκι Ιταλίας μόνο 5,90 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30. Έπιπλα μπάνιου από 125. Έπιπλα κουζίνας από 135 και ντουλάπες από 100 ευρώ. Φάμπρικα. Κηφισού και Νιρβάνα στις 3 γέφυρες. Για ποιότητα που δεν κοστίζει, marketing.
Αρνάκι γάλακτος ελληνικό 6 και 29 το κιλό. Economy τυρί Γκούντα καπνιστό 5 και 95 το κιλό. Λευκό κρασί νεμέα σπιθάρι 1,5 λίτρο 1 και 50 το τεμάχιο. Μαρκετή. Για ποιότητα που δεν κοστίζει. Η Ελεύθερη Ώρα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιωάννου Πασά σας προσφέρει το μεγαλειώδες έργο του Ιωάννου Πασά «Τα Ορφικά» σε 5 τόμους. Μονοθεϊσμός, γέννηση του σύμπαντος και φύση του κόσμου, ηλιοκεντρική θεωρία, αστρονομία και η μελέτη του εξέχοντος αστρονόμου Κωνσταντίνου Χασάπη που ανατρέπει την ελληνική και παγκόσμια ιστορία. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή. Παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στους ηλιακούς όλων των εποχών. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο, με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Χρέη, τράπεζες, λογαριασμοί. Η ESPI Solutions μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί σας προσφέρει ενημέρωση και συμβουλές για τον νόμο Κατσέλη και προστασία ακίνητης περιουσίας προτού φτάσετε στις διαταγές πληρωμής, στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς. Τηλεφωνήστε μας τώρα και μάθετε πώς θα σώσετε την περιουσία σας. ESPI Solutions. Έχουμε τη γνώση, δίνουμε τις λύσεις. Πρώτο ραντεβού και αξιολόγηση δωρεάν. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal, έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Ιδιωτικό κτέο κόμπος Κηφισίας στο Μαρούσι. Τώρα και για μοτό στο πιο κεντρικό κτέο της Αθήνας. Και για μοτό κτέο στο κόμπο Κηφισίας. Για καλό κρέας, μην πάτε μακριά. Ελάτε στο κρεοπωλείο Κατζό στο Εγάλεο. Πρόταση της εβδομάδας. Νεαρό μοσχαράκι που βράζει γρήγορα. Είναι πολύ μαλακό και η εκτροφή του έγινε αποκλειστικά με γάλα και καλαμπόκι. Ελιά χωρίς κόκαλο 6,98. Ελιά με κόκαλο 4,98. Σπαλομπριζόλα για κάρβουνο 5,89. Με την εγγύηση και την πιστοποίηση της ΕΖΑ. Κρεοπωλείο Κατζό. Κόβουμε τις τιμές με τον Μπαλτά. Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας, Νεϊμάρης. GPS θαλάσσης, για βουνό, εκδρομές, για σκύλους. Ασύρματη επικοινωνία για τον ερασιτέχνη και τον επαγγελματία. Action κάμερες για σπορ και εκδρομές. Νεϊμάρης. Το πιο εξειδικευμένο κατάστημα στις τηλεπικοινωνίες. E-shop. www.neymaris.com. Απαγορεύεται μου λέτε το τσιγάρο. Απαγορεύεται μου λέτε το ποιοτό. Ο Τάσος Μπουγάς στο High Guys vs Live. Ιωσίων 325. Μεγάλες εκπτώσεις στα Ανδρεάδης Home Stores. Γωνιακός καναπές New Angelo μόνο 549 ευρώ. Παπλώμα με εκχύλισμα Aloe Vera μόνο 19,90. Ανδρεάδης Home Stores. Ζήστε το σπίτι σας και στις εκπτώσεις. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Αν ήθετε το πουγγί σου 50 ευρώ, έλα και πάρε το γυναικείο πακέτο των 7 τεμαχίων. Ανανέωσε την καρδαρόμπα σου με ένα παντελόνι εποχής, μια φούστα απογευματινή, μια μπλούζα επιλογής, ένα παντελόνι κάπρι και δώρο, δύο καλσόν και ένα μπολερό πλεκτό. Όλα αυτά μόνο με 50 ευρώ. Μεγάλα και μικρά. Extra large. Περιστέρι Καλλιθέα. Με έως και 70% η Ραβένα σκίζει στις εκτόσεις και με 24 άτοκες σκίζει και στις δόσεις. Ραβένα, στα πλακάκια και είδη γηινής νούμερο 1. Τώρα κάθε Σάββατο δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα.
Από σήμερα, κομμένη θέρμανση! Και το καλοριφέρ θα λάβει μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάτε πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό στις σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Πριν πάω στον κύριο Πλακιωτάκη, θέλω να δούμε άλλη μια φορά το ερώτημα της βραδιάς, γιατί έχουμε και πολλές συμμετοχές και θα σας εκπλήξει και το αποτέλεσμα. Αν η κυβέρνηση μοιράσει το επιπλέον ως πολίτες, θα την ψηφίζετε? Κύριε Πλακιωτάκη, να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι ο κόσμος βαφκαλίζεται με το... με το επιχείρημα του πλεονάσματος? Περιμένουν δηλαδή πώς και πώς να πάρουν τα λεφτά που τους τάζετε? Καταρχήν δεν τάζουμε τίποτα σε κανέναν. Πώς δεν τάζετε? Πώς δεν τάζετε? Υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα της πολιτικής, ναι, τα οποία είναι απόρρια της θυσίας, ναι, των Ελλήνων πολιτών, ναι, της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης. Ναι. Έχουμε πει ποιες κατηγορίες, συγκεκριμένες κατηγορίες, θα ενισχυθούν ως κοινωνικό μέρεσμα από το συγκεκριμένο πλεόνασμα. Ποιες είναι αυτές? Οι εύκολες κατηγορίες του στρατιωτικού ανεστόλου. Δεν είναι οι εύκολες. Καλά, ξέρετε πολύ καλά. Εύκολες, εκεί που διότι ήταν δική σας κυβέρνηση. Ας πούμε, θα το πω. Ήταν δεξιοί όλοι και τους κάνατε αφήνω την Δημοκρατία. Εκεί που υπάρχουν συγκεκριμένες αδικίες, κοιτάξτε, έχω υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κόσμο. Γνωρίζω και τις αδικίες που έχουν γίνει για ένα επάγγελμα. Ξέρετε τι κάνατε τώρα πρόσφατα? Yeah. Πήγατε και βγάλατε νόμο για να φορολογηθεί το πτυτικό. Και μόλις καταλάβατε τι έχει γίνει, πάτε μετά και λέει με εντολή πρωθυπουργού να μην φορολογηθεί τώρα, το πτυτικό. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Δεν καθόλου να μην τώρα το αποτέλεσμα ποιο ήταν, κύριε Μελωνάκη? Ότι δεν φορολογήθηκαν έτσι. Αφού πέρασε λοιπόν ο κόσμος. Το αποτέλεσμα δεν βλέπουμε κάθε φορά. Το αποτέλεσμα θα δούμε. Θα το κάνουμε μετά τις εκλογές. Είμαι σίγουρο αυτό. Άρα κύριε Παυλόπουλε, εμείς δεν υποσχόμαστε πλέον πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, αυτά θα κάνουμε και πιστεύω... Αυτό επειδή υπάρχει αυτό το ερώτημα, θα δοθεί ως δώρο Πάσχα? Δεν θα δοθεί ως δώρο Πάσχα. Δώρο Πάσχα. Υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση βάσει της συμφωνίας που έχει υπογραφεί το Νοέμβριο του 2012 ότι εφόσον υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, το 70% θα γυρίσει. Πότε θα γίνει αυτό, αφού το δεν θα έχει βγει μέσα? Κύριε Μελωνάκη, βιάζεστε. Όχι, θα βγει τον Απρίλιο, θα βγει εδώ. Βιάζεστε, δεν κοροϊδεύουμε κανένα κόσμο. Και εκεί στην Ιερά Πέτρα θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε πάλι τον Απρίλιο, όταν η Eurostat θα επισημοποιήσει τα αποτελέσματα και εδώ θα είμαστε να το κάνουμε. Θα είμαστε εδώ τον Ιούνιο μετά τις ευρωεκλογές. Πάντως βιάζεστε. Και θα εισπράξουμε και για τον Ιούνιο βιάζεστε και για τις ευρωεκλογές. Εδώ θα είμαστε πάλι. Αυτό είναι το άσχημα. Και θα δείτε και τα αποτελέσματα. Πείτε, μου στέλνουν, πείτε στον κύριο Πλακιωτάκη ότι το πλεόνασμα το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση είναι το έλλειμμα της κοινωνίας από την πολιτική της. Εγώ και αυτό που λέω, κύριε Παυλόπουλε, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Μίλησα για την κυβέρνηση, όχι για την Νέα Δημοκρατία. Ναι, τώρα μιλάτε για την Νέα Δημοκρατία. Και όχι, τη πολιτική των κυβερνήσεων του Πασόκ, οι οποίοι μα βάλαν στο μνημόνιο. Είπαμε κοντή μνήμη δεν έχουμε. Το πήρε. Κοντή μνήμη δεν έχουμε. Κύριε Κουτσόκη, μιλάτε τόση ώρα, εναλλακτική πρόταση δεν έχετε πει, δεν έχετε ακούσει. Όλοι έχετε γίνει αντιμνημονιακοί. Όλοι έχετε γίνει αντιμνημονιακοί. Χωρί καμία πρόταση.
Να σα την πω. Καμία πρόταση. Θέλετε να σα την πω, κύριε Πλακέτακη. Αυτή που στηρίζατε εσείς και ο κύριος Σαμαράς μέχρι το 2011. Τα Ζάπια εννοείται. Όλα λειτουργούσαν στην οικονομία και στην κοινωνία. Δεν ήταν εναλλακτική πρόταση, ψέματα λέγατε τότε. Καταρχήν είμαστε δύο χρόνια με την ανάλυση της κυβέρνησης. Τους λέγαμε ψέματα το 2011. Κανένα ψέμα. Ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Κανένα ψέμα δεν είπαμε. Το 2012 όταν είπαμε για παραδιαπραγμάτευση, λέγαμε ψέματα κύριε Πλακιωτάκη. Γιατί δεν κουρεύτηκε χρέος. Επαναδιαπραγμάτευση. Έναν όρο του μνημονίου που έχει αλλάξει. Κύριε Κουτσιώκη, τώρα να σα πω κάτι. Λαϊκίζεται. Εγώ? Λαϊκίζει πάλι. Δηλαδή, άμα λες την αλήθεια, λαϊκίζει. Εσείς δηλαδή που λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό, δεν λαϊκίζετε. Δεν έχετε καμία πρόταση. Δεν λαϊκίζετε εσείς. Η οικονομία αλλάζει. Έτσι και θα το δείτε πολύ σύντομα. Τα αποτελέσματα θα αλλάξουν. Στο 1950 έχουμε φτάσει. Θέλετε να συντηρούμε μια κρατικοδίαιτη οικονομία. Πώς είπατε, όχι, να τα δώσετε στους ιδιώτες. Όπως δώσατε. Να προσλάβουμε 2 εκατομμύρια στο δημόσιο. Αυτή είναι η πρότασή σας. Να δώσετε τα πάντα στους ιδιώτες όπως δώσατε και στα θαλασσοδάνεια. Να δώσετε τα πάντα στους ιδιώτες όπως και στις ΜΚΟ. Είναι καλύτερα έτσι. Είναι καλύτερα έτσι. Πού ήσασταν τότε. Ορίστε. Πού ήσασταν τότε. Σε μένα το λέτε. Εγώ δεν κυβέρνησα τη χώρα, κύριε Πλακιωτάκη. Δηλαδή, οι συνδικαλιστές με τον τρόπο του δεν συμμετέχουν στη διακυβέρνηση τώρα. Με 751 ευρώ μισθό φτώχειας και πήρατε και το κάνατε και εσείς και το Πασόκ 586 με νόμο. Μόνο σε κομμουνιστικά καθεστώτα συμβαίνει αυτή η τακτική. Μόνο εκεί. Θα δώσουν πίσω όμως τώρα. Του ιδιωτικού τομέα και των υπαλλήλων. Θα δώσουν πίσω. Τι θα δώσουν, δεν ξέρω. Δώσουν. Αυτό που λέει ο κύριος Πλακιωτάκης. Πού λέει ο κύριος Πλακιωτάκης, τι θα δώσουν. Σε ποιον καλύψουν αδικίες. Θα δώσουν. Στους χαμηλοσυνταξιούχους, στον πολύ πολύ στους χαμηλοσυνταξιούχους, γιατί δεν πειράχτηκαν. Δηλαδή αν το δώσουν, τι θα γίνει. Να μην το δώσουμε. Κάτω από 1.000 ευρώ, δεν είπα αυτό. Κύριε Πλακιωτάκη, κάτω από 1.000 ευρώ. Αν ήταν μετά τις 12 και είμαστε οι δυο μας εδώ πέρα, θα έλεγα στον κόσμο τι θα δώσετε. Να το συζητήσουμε αφού τα δώσουν. Και να περιμένουμε. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων πάρθηκαν σε μία τετραετία. Όταν λοιπόν παίρνεις τα 63 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό λαό, από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους κατ' ουσίαν και ζητάς να του δώσεις και του λες ότι θα σου δώσω πίσω το 1,5 δισεκατομμύριο που σας λέω, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Τους έχει πάρει ένα τενεκέ λάδι ή μάλλον όλο τον ελαιώνα και θέλει να σου δώσει πίσω μια ελιά. Με τα χαράς. Και λοιπόν. Μάλιστα. Πολύ και ακούω τον κύριο Κουτσούκη με ενδιαφέρον, αλλά δεν καταλαβαίνω ειλικρινά και όχι με διάθεση αντιπαράθεσης αν υπάρχει κατά νου άλλη πολιτική από την πολιτική. Ακούστε κύριε Διαλυτά, πολιτική που να ξεφεύγει από τα πλεονάσματα. Διότι ό,τι και να λέμε τώρα, όσο και να φωνάζουμε εδώ εμείς, αν δεν πούμε ότι η πολιτική θα σταματήσει να είναι πολιτική των πλεονασμάτων, κύριε Κουτσούκη, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, πάνω κάτω αυτά θα το κάνει. Το πλεόνασμα, κύριε Καψακρίνη, είναι έτσι όπως τα λέω. Είναι έτσι όπως τα λέω. Το πλεόνασμα, όπως σας ακούω τόση ώρα. Σας ακούω, λέω το εξής, ακούστε δύο λεπτά. Με δύο τρόπους. Το πλεόνασμα, κύριε Κουτσούκη, μην φωνάζετε. Το πλεόνασμα είναι πολύ απλά, είναι έσοδα-έξοδα. Είναι έσοδα-έξοδα. Ακούστε λίγο, κύριε, ακούστε λίγο την ερώτηση. Μα τα έσοδα αυξάνονται δια της φορολογίας ή δια της παραγωγής. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγή, υπάρχει παραγωγή. Ξέρετε εσείς να υπάρχει. Η κυρία Μαρούμπα είπε προηγουμένως ότι αν πας στο Θεσσαλικό κάμπο δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν είστε, κύριε, και εσείς και όλοι μας εγκλωβισμένοι δυστυχώς στην πολιτική. Πολιτική του πρωτογενούς πλεονάσματος. Τολμάτε να πείτε, τολμάτε να πείτε ότι είστε αντίθετο στην πολιτική των πλεονασμάτων. Τολμάτε να το πείτε. Ότι είστε υπέρ των ελλημάτων. Πείτε το. Υπέρ των ελλημάτων, κύριε Κουτσούκη. Μα γιατί δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Κύριε Κουτσούκη, ό,τι και να λέτε εδώ. Χωρίς ελλείμματα κοινωνική πολιτική δεν ασκείται. Αυτό λοιπόν, να το καταλάβετε πολύ καλά. Είναι απλά οικονομικά αυτά. Σας λέω λοιπόν το εξής. Χωρίς ελλείμματα σε εποχές κρίσης. Το διδάσκει και η Ιρλανδία.
Την αρνητική πολιτική δεν ασκεί. Πρέπει να κλείσουμε και θέλω να μα πει ο Αντώνης. Στην Ισλανδία πώς το κάνανε. Είχαμε χρέος 100% του ΕΠ και έχουμε φτάσει στο 178. Μην μα λέτε τώρα για το πλεόνασμα. Εγώ σα είπα άλλο. Υποστηρίχτε την πολιτική των ελλημάτων. Αλλά να μην πληρώνουμε και στην Ισλανδία. Την πολιτική τη ανάπτυξη. Μα ποια ανάπτυξη. Ακούστε κύριε Καψαβέλη. Υπάρχει ανάπτυξη. Εάν η πίτα μικραίνει, μοιράζεται. Αυτό είναι θεωρία που λέτε. Είναι θεωρία. Τι είναι, πράξη. Είναι δυστυχώς. Είναι ανάπτυξη. Ανάλγητη πράξη αυτή. Δηλαδή το, είναι το ότι μας υποχρέωσαν να το ότι μας υποχρέωσαν να υποτίμηση 25%. Αν δεν υπάρξουν ελλείμματα δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί η κοινωνική πολιτική. Παρακαλώ. Σήμερα είχαμε και τις κρίσεις, τις τακτικές κρίσεις. Αυτό σε μάρανε. Στις ένοπλες δυνατές. Γιατί έγινε δηλαδή ο κόσμος. Και τι έγινε δηλαδή. Έμεινε ο αρχηγός. Θα υπερασπιστούν καλύτερα την πατρίδα ή χειρότερα. Πρέπει να έχει σεβασμό στους στρατιωτικούς. Γιατί? Και στους εύστολους γενικότερα. Γιατί? Επειδή προέρχεσαι από διότι, πίεση. Διότι μια νύχτα δικιά τους είναι όλη η ζωή σου. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ο αρχηγός Γεθά λοιπόν. Στους πολεμιστές, έμεινε... όχι στους καραβανάδες. Στους πολεμιστές, είναι πολεμιστές οι άνθρωποι. Πολεμάν, όχι αυτοί που είναι στα επιτελεία. Παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε. Ελάτε για τον πόλεμο. Είναι επαγγελματίες άνθρωποι, δεν είναι. Λοιπόν, πόλεμο, ο αρχηγός Γεθά, όταν θα γίνει κάποιος πόλεμος, θα χρειαστείτε τους στρατιωτικούς, τους πρώτους θα χρειαστείτε. Αντώνη, να σου πω κάτι, πες μας για τις κρίσεις τακτικές. Εδώ δεν έδαινε, λοιπόν, εδώ δεν παρέμεινε, πιάσε μας να πολεμόμαστε. Παρέμεινε λοιπόν ο αρχηγός Γεθά. Άλλο πόλεμο έχουμε, οικονομικό πόλεμο έχουμε, ανθρωπιστικό, έλα. Ο κ. Κουσαράκος, εγώ είμαι χαρούμενος διπλά, δύο συμμαθητές μου και ο Χρήστος ο Μανολάς, ο στρατηγός, ο διοικητής στρατιάς, έγινε αρχηγός στρατού. Με πέντε γλώσσες. Θέλω να πω και εγώ και τους μαθητές μου αύριο. Και ο Βασίλης Σωτελίδης, ο μαθητής μου, έγινε στρατάρχης. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο. Έτσι, έφυγε ο αρχηγός στρατού μόνο. Ο πολύ καλός ήταν ο Έχουν κλείσει όλα τα σώματα στρατού. Πού θα είναι η αρχηγή τώρα, αυτό. Έμειναν οι ίδιοι. Η Μακεδονία δεν έχει μείνει στρατό. Παρέμειναν. Θέλετε φροντιστήριο, θα σα το κάνω. Παρέμειναν αρχηγός ΓΕΝ και αρχηγός Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας οι ίδιες. Άρα άλλαξε μόνο ο αρχηγός στρατού. Λοιπόν, και ο αρχηγός του λιμενικού άλλαξε. Και ο αρχηγός του λιμενικού έχει δίκιο, Άκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αποτέλεσμα της φημομέτρησης. Κύριε Πλακιωτάκη. Τα βλέπετε ότι δεν πιστεύει ο κόσμος. Κουτόχορτο δεν τρώει πλέον. Θέλω να πω το εξής, να διευκρινίσω. Δεν είναι δημοσκόπηση αυτή. Έτσι, είναι καταγραφή γνώμης. Σε τηλεοπτικό χρόνο. Θα την έχει εισπράξει από τους ψηφοφόρους. Με τις ασάφειες που μπορεί να έχει ή με την ακρίβεια που μπορεί να έχει σε μια συζήτηση η οποία είναι ζωντανή. 11% ναι, 89% όχι. Η κυρία Πέτρου είναι η νικητρία της βραδιάς. Σε 7.45 τελειώνει το τηλέφωνό της. Γιατί είναι τώρα επιταγή από ΑΒ Βασιλόπουλο. Θα σας πάρω τηλέφωνο από το τηλεφωνικό κέντρο για τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Πλακατάκη και τον κύριο Κιουτσούκη και την κυρία Μαρούπα και τους συναδέλφους μου. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Αύριο τσικτοπέμπτη.